Καλώς ήρθατε για το τσακαλό καταπληκτικό της χορχοπιπίνο καπεζούριδες, ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήρες καμπ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα γιάχμα, να κάνουμε κλειστή τρύπα στα νεχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τις μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικά ζουμουσάδα. Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, καλώς ήρθατε και σήμερα. Πάμε, γιατί σήμερα έχουμε να κάνουμε κλίμα, σήμερα έχουμε να φτιάξουμε διάθεση. Σήμερα έχουμε να πούμε πολλά και ωραία προβατάκια και έχω και υπερατού δωράκλα και γαμπίπ τις δωράκλες που έχω. Ψήνομαι να στείλω και να αυτοκληρωθώ και να πω στο τέλος, σε 206 Τσατσαρός Κωνσταντίνος, τι φοβερός, είναι επωνυμία, είναι μήπως είναι ο Τσατσαρός Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους και ο άλλος είναι ο Τσατσαρός Κωνσταντίνος του Σάβα, δεν ξέρω, πρώτος ξάδερφος. Ελάτε στην παρέα μας. Οι παλιοί ακροατές ξέρουν ένα πράγμα. Το λέω για τους καινούριους, ότι έχουν προσθεθεί πάρα πολλοί άνθρωποι στην παρέα μας. Και μαθαίνουν και τα χούγια μας, και μαθαίνουν και τις συνήθειές μας, και μαθαίνουν και, και τα στραβά μας, έτσι. Γιατί εμείς που καθόμαστε πίσω από το μικρόφωνο, σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε άγιοι ή ότι είμαστε αλάνθαστοι. Ξέρουν λοιπόν ότι μετά από ήττες τέτοιου είδους, γιατί ήταν αυτή στην Ξάνθη, ή μετά από δηλώσεις τέτοιου είδους σαν αυτή του προπονητή μας, υπάρχουν νεύρα. Οι φλέβες στο λαιμό είναι πεταμένες από τον παρουσιαστή, από τον υποφαινόμενο, που και αυτός, όπως και εσείς, νιώθει. Οφείλει βέβαια να ελέγχει τα νεύρα του, οφείλει να αυτοκυριαρχείται, οφείλει να έχει μια αυτοσυγκράτηση. Μερικές φορές το πετυχαίνει, άλλες φορές δεν το πετυχαίνει. Αυτό που λέω αφορά τη χθεσινή εκπομπή, όχι τους δύο ακροατές που έκοψα, πάλι θα το έκανα, γιατί παρεκτράπησαν, ενώ είναι φίλοι, ενώ είναι παλαιοί ακροατές, ενώ είναι, θα μου επιτρέψετε να πω τη λέξη, εκπαιδευμένοι στην οτροπία μας, στο σκεπτικό μας, υπέπεσαν σε λάθος. Και ο ένας και ο άλλος. Αν το καταλάβουν ότι υπέπεσαν σε λάθος χθες με τις κουβέντες που είπαν, εδώ είναι η παρέα μας και εδώ είναι η αγκαλιά μας. Αν πάλι νομίζουν ότι και επιμείνουν στις εκφράσεις τους, τότε στην ευχή του Θεού και της Παναγίας έχω να πω εγώ. Σκόντα, και δεν εννοώ την αυτοκινητοβιομηχανία, δεν κάνουμε σε κάποιες αρχές της εκπομπής. Σε αυτό είμαι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Μπορώ να γίνω ένα απίστευτο χαλί να με πατήσετε. Όμως σε μερικά πράγματα είμαι αδιαπραγμάτευτος. Τώρα, οι παλαιοί ακροατές λοιπόν γνωρίζουν ότι μία μέρα το περισσότερο και στην κακή διάθεση και στην αυστηρή κριτική, αλλά και στους τριάμβους. Οι μεγάλες ομάδες έτσι κάνουν. Θεωρώ εγώ, φρονώ, πιστεύω ότι μία μέρα και μετά πας παρακάτω. Αυτό βέβαια όταν τρέχουν οι υποχρεώσεις. Δεν μας παίρνει να σταθούμε άλλο εκεί. Οφείλουμε φυσικά να δούμε ρεαλιστικά την κατάσταση. Ξέρουμε τι έχει συμβεί στην Ξάνθη. Οφείλουμε όμως να είμαστε δίπλα σε αυτό που αγαπάμε, να το στηρίξουμε με τα καλά του, με τα στραβά του, είτε πιστεύουμε σε κάποιους ανθρώπους που είναι εκεί, είτε αμφιβάλλουμε. Εμείς περιμένουμε να δούμε αντίδραση, να δούμε φλόγα στα μάτια, να δούμε και πάλι αυτό ακριβώς εδώ, το οποίο δεν είναι πριν 10 χρόνια, δεν είναι πριν 20 χρόνια, είναι πριν λίγους μήνες μόνο αυτό εδώ. Βρείτε αυτό, αυτό. Βρείτε αυτό. Αυτό ζητάμε από εσάς. Είναι ο Βαρέλα που σπάει τα τραπέζια μέσα στα ποδητήρια και δίπλα του ο Μιλίχιος και Πράος Κρέσπο. Πόσο λείπεις εσύ που δεν έγινες ποτέ αφίσα σε παιδικό δωμάτιο. Πόσο πολύ λείπεις. Πόσο.
πολύ λείπεις. Θα το ξαναπώ. Αποδείχτηκε τελικά ότι κανένας άλλος δεν ήταν τόσο ήρεμα, ήσυχα, αθόρυβα πολύτιμος όσο ο φίλος μας ο Κρέσπο. Ναι, υπερπολίτιμος ο Βιερίνια. Ναι, πολύ σημαντικός ο Μάτος, βεβαίως, όλοι. Ο Μαουρίσιο, ναι, ο τερματοφύλακας, οι παίκτες, οι σέντερφόρ, ο Ακπομ, όλοι, πολύ σημαντικοί, όλοι. Δεν... Όταν έλειψε ο Κρέσπο, φάνηκε περισσότερο από όλον το κενό του. Ζήτησα συγχώρεση από τον Κρέσπο πέρσι. Ζήτησα τη συγγνώμη όλων μας από τον Κρέσπο μετά το μάτς μέσα στην Μπενφίκα. Γιατί? Γιατί κανένας μας δεν κατάλαβε τι παίκτης είχε έρθει τότε. Θέλετε να βρω τις εκπομπές στον Αρένα? Τις έχω. Τις έχω στο zoomusu.gr όλες τις εκπομπές. Να βρούμε εκείνη την εκπομπή, την επομένη της μεταγραφικής περίοδου, της μεταγραφής του Κρέσπο. Τι είναι αυτός με τη στραβή χωρίστρα και πώς είναι έτσι και τι φάτσα είναι αυτή και τι δόντια είναι αυτά και ο μισθοφόρος και όπου πήγε έπεσαν οι ομάδες και αν ήταν τόσο καλός γιατί γύριζε σε τόσες χώρες, ο άχρηστος, ο έτσι, ο τάδε, ο δίνα. Αυτά πολλές φορές. Για το ματάκι χορταράκι που λέει η αφεντομουτζουνάρα μου. Ματάκι χορταράκι. Κλείνω την παρένθεση. Γυρίζοντας το Βαρέλα, έλεγα απλά ότι ο Βαρέλα χτυπάει τα τραπέζια και ο άλλος δίπλα, ένα μπουκαλάκι που πέφτει, πάει και το σηκώνει και το βάζει στη θέση του. Μέσα σε μία σκηνή 16 δευτερολέπτων στο YouTube, μέσα σε μία σκηνή, μέσα στην αναμπουμπούλα, στις εντάσεις της στιγμής, σκιαγραφείται με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο το δέσιμο, η αρμονία, η συμπλήρωση του ενός από τον άλλον. Τόσο χαρακτηριστικά. Σε μια απλή φωτογραφία. Μετά λοιπόν τον τραυματισμό του Κρέσπο, θα έχουμε και τον Βαρέλα έξω για 3 εβδομάδες. Τι να πω. Δεν ξέρω αν είναι απλά κακή τύχη ή κάτι άλλο. Δεν είναι της παρούσης. Να το ανακαλύψουμε. Εγώ λοιπόν θα πω, βρείτε αυτή τη φλόγα. Αυτό είπε και η αντιπροσωπεία που επισκέφτηκε τους παίχτες, η αντιπροσωπεία από οπαδούς της ομάδας που επισκέφτηκε στο Μακεδονία Παλάς τους παίχτες. Ναι, τους μάλωσαν, χρησιμοποιώ μια έκφραση έτσι όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι. Άλλος μπορεί να πει τους έβαλαν χέρι ή τους έριξαν 2 μπινελίκια. Εγώ στέκομαι στο ότι τους έκαναν παρατήρηση με τον τρόπο που ένας ανιδιοτελής, γνήσιος, καθαρός άνθρωπος αντιλαμβάνεται τα πράγματα, που δεν έχει κανένα κέρδος παρά μόνο την ατέρμονη, ατελείωτη, ασύνορη αγάπη για τα 4 γράμματα. Τους έβαλαν λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους λέγοντας ότι δεν μπορείτε να παίζετε έτσι, δεν μπορεί να παρουσιάζετε τέτοιο πρόσωπο. Βγάλτε ψυχή, βγάλτε αντίδραση, θυμηθείτε ποιοι είστε και ταυτόχρονα τους ντόπαραν κιόλας. Πέρα από τα ψιλοφωνίεντα και τα σύμφωνα, υπήρξε και το ντοπάρισμα, είμαστε μαζί σας, γυρίστε το, μπορείτε, σας πιστεύουμε, ξεκινήστε ήδη από αύριο το βράδυ με τον ακατανόμαστο, τα λέω σε ελεύθερη απόδοση εγώ ο Δόλιος. Θα τα δούμε, θα τα πούμε όλα αυτά. Θέλω να σας πω ότι σήμερα για μία ακόμα φορά respect και βαθιά υπόκληση στο χορηγό που λέγεται Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, διότι το δώρο που δίνει σήμερα αγγίζει τα 200 ευρώ. Δεν έχω λόγια, μου έχουν τελειώσει και λένε ότι μιλάω καλά ελληνικά, ότι έχω ένα λεξιλόγιο αλφα τέλος πάντων, ότι τα ψιλοκαταφέρνω. Παρότι μεγαλωμένο στη Γερμανία, και πρώτη μητρική γλώσσα η γερμανική. Έχοντας απόλυτη γνώση λοιπόν κάθε κουβέντας που λέω, μιλάω ότι τέτοια δώρα δεν έχει δώσει κανένας χορηγός σε κανένα ραδιόφωνο πουθενά στην Ελλάδα. Όχι στη Θεσσαλονίκη. Πουθενά δεν υπάρχει.
Ολοκληρώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα ένας οριμαγδός με αφιγραντήρες, με κινητά, με τάμπλετ, με MP3 player, ξανά με κινητά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν λόγια. Αποκριάτικα, έτσι, στο ξεκούδουνο. Όχι Black Friday, Black Week είχαμε. Σήμερα λοιπόν το δώρο μας είναι ένα σύστημα σιδερώματος Bosch με τη γεννήτρια και το σίδερο επάνω, 180 ευρώ δώρο. Κάμερα σε μένα, εδώ πάει το, κάμερα σε μένα. Τελευταία εκπομπή παρουσίασης. Το δώρο όμως θα το κληρώσουμε το μεσημέρι, δηλαδή και στο 8-10 αλλά και στο 2-3, για να μην αποκλείσουμε τους μεσημεριανούς. Δεν είναι ένα απλό δώρο. Όλοι όσοι συμμετάσχετε και μέσα από τα μηνύματα που στέλνετε, όχι Σκεταδούρα, όχι Kate Moss, όχι Άζιβι, οι μηνυματίες, να έχουν λίγο στρογγυλό, να έχουν λίγο καμπύλη, να είναι λίγο Μπιγιονσέ, να είναι λίγο Τζένιφερ Λόπες το μήνυμα, να μην είναι σκέτο η Άσον Χατζηγραβατίδης. Βάλτε μια καλημέρα, βάλτε ένα ζουμουσού, είμαστε παραπονιάριδες. Είναι πειραγμένα τα νεύρα μας τελευταία, με όλα αυτά που γίνονται, με τις εικόνες που βλέπουμε στη τηλεόραση, με τον κόσμο στο νεύρο να ανταποκρίνεται η τοπική κοινωνία, οι ξεχασμένοι από το κράτος μας, από τις κυβερνήσεις ακρίτες να βγάζουν φοβερά ψυχικά αποθέματα. Έχουμε και ακροατές εκεί, στους πυροσβέστες, στους αστυνομικούς, στα στρατεύματα που πήγαν να εμποδίσουν έναν παρανοϊκό τύπο από απέναντι που πατάει πάνω στα κλαμμένα πρόσωπα των παιδιών και στον πόνο των ανθρώπων που τους έχει κάνει εργαλεία για να πάρει λίγα μέτρα γης ή κάποιους υδρογανάνθρακες ή δεν ξέρω εγώ κάποιες αβάντες από τους Ευρωπαίους που πέρα από το ότι ήρθαν κάναν τη βόλτα με τα ελικόπτερα και είπανε πάρτε ακόμα λεφτά, περιμένουμε να δώσουν λύση σε αυτό το ζήτημα. Θα πάρετε εσείς μετανάστες, θα πάρετε εσείς στις χώρες σας, αυτό περιμένουμε να δούμε, γιατί εμείς βουλιάζουμε. Κλείνω την παρένθεση, γιατί δεν είναι της παρούσης ούτε της εκπομπής μας, αλλά δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια. Λέω λοιπόν ότι και στη μία εκπομπή και στην άλλη και μέσα από τα μηνύματα, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526, αλλά και μέσα από τα σταθερά τηλέφωνα 2310-287-888, γιατί ένα σύστημα σιδερώματος τέτοιο είναι είδος ανάγκης, δεν είναι είδος πολυτέλειας για μένα, με τη γεννήτρια από κάτω και μάλιστα Bosch. Ξέρετε τι σημαίνει Bosch? Όπως το λέει και η λέξη, βέβαια αλλιώς γραμμένη. Ο Bosch, το αφεντικό στα σίδερα. Το αφεντικό, το μεγάλο αφεντικό. Και ένα τέτοιο δώρο σήμερα, έτσι απλά, με ένα τηλέφωνο 8 παρα 10, ο Μάκης Παμπουκίδης μου λέει δώσε στον κόσμο, δώσε στον κόσμο. Ο Θεός να στα φέρνει πίσω που στα φέρνει, αδερφέ μου, με όλα τα γράμματα κεφαλαία. Για όλα αυτά που έχεις κάνει και για την εκπομπή, αλλά και για τον κόσμο που είσαι εκεί και του δίνεις στις καλύτερες τιμές. Αυτός είναι ο κορυφαίος στα ηλεκτρικά. Τέτοιο δώρο δίνουμε λοιπόν. Να πω επίσης, Αιγαίων και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, ψαρούκλες πεντανόστιμες, έγινε προσκύνημα την καθαρά Δευτέρα και νηστίσιμα τώρα που είναι νηστεία. Δεν θα καταλάβετε την απουσία κρέατος, μοσχοβολάνε όλα πεντανόστιμα εκλεκτά. Παίζει τάβλι το πρωί το ψάρι και το καλαμάρι, να πούμε, με τσανταλίνα μανταλίνα με τις γοργόνες κάνει μουχαμπέτια και σουλουμπουντρούχουμ και καραπιπερίμ και τσουπ το μεσημέρι είναι το πιάτο σας. Είναι πάνω στον πλούσιο πάγκο. Κανένας εκεί δεν δυσαρεστεί που είναι παγκίτης, γιατί ο πάγκος είναι γεμάτος πάγο. Τους βάζει λοιπόν ό,τι έχει ψαρέψει το πρωί το καίκι, το μεσημέρι είναι και στον πάγκο και στον πάγο. Εκλεκτά, πεντανόστιμα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή το Αιγαίων. Πρότυπες οι δύο ψαραγορές. Και τη Λιβεριά 214.000 στο Δικητήριο και 69-56-66 στο Ρεόκαστρο με ειδική συσκευασία που έρχονται. Τι να πω, δεν έχω. Κάντε τη βόλτα, θα με θυμηθείτε. Όπως για το πιο νόστιμο γλυκό, την πιο νόστιμη τούρτα, τα πιο εκλεκτά ψωμιά, ζαχαροπλαστία Άρτο, ζαχαροπλαστία Νικολαίδης, Καραολί και Δημητρίου 237 και 163 και νηστίσιμα και ό,τι θέλετε και τούρτες για γάμους, για γενέθλια, τα πάντα όλα. Τα πάντα και κεράσματα εκπληκτικά. Και το προφιτερό του και η σοκολατόπιτά του δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Αμάρτησα για σένα που λέει το τραγούδι. Και τέλος, χορηγός πρώτης ώρας, Τσαντεκίδης, αυτοκίνητο μεταχειρισμένο σαν καινούριο.
Κάντε τη βόλτα σε οπουδήποτε αλλού θέλετε. Στο τέλος όμως θα καταλήξετε εκεί. Στο Χάρη και στον Αβραμ. Απέναντι από τα Τζάμπο, στο Ρεόκο αστρονεβαίνοντας προς τα πάνω, κάνετε δεξιά. Ναι, αυτός ο φωνακλάς το πρωί, το αρχιζουμουσάκι, μας είπε ότι εσύ είσαι ο κορυφαίος στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Θα δείτε το στόλο, πάει ο κόσμος, χαϊδεύει τα τιμόνια. Πάνε οι άντρες και χαϊδεύουν τις ζάντες, ξαπλώνουν πάνω στο καπό. Μιλάμε για καταστάσεις εκπληκτικές. Το παίρνετε και το πηγαίνετε σε όποιο μάστορ εσείς θέλετε να το ελέγξει. Πληρώνετε όπως εσείς μπορείτε και αγαπάτε και ευκολύνεστε. Και βέβαια και παραγγελία. Μπορεί κάποιος να θέλει, ρε παιδί μου, ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Του λες, φίλε, ψάξε, εγώ θέλω ένα Opel Insignia, θέλω ένα Passat, θέλω ένα, ξέρω εγώ, μια BMW, ένα Jeep, ένα πολυμορφικό. Οκ, σου λένε, δώσε μου λίγο καιρό, αν δεν το έχει ήδη έτοιμο, και σε τακτοποιεί. Αυτά έχω να πω για τους χορηγούς, περηφάνεια, καμάρι για αυτούς όλους, γιατί όσοι πήγατε, πραγματικά μείνετε ενθουσιασμένοι. Μπορώ λίγο, μπορώ, μου επιτρέπετε, τα είπα εγώ. Αυτό, να πάρω λίγο έτσι τη μουσική τζούρα μου. Ζούμου σου λέμε. Δεν μας πέφτει με τίποτα. Να ξέρετε, εσείς που περιμένετε να μας πέσει, το λέμε εσάς με το δαύρο στεφανωμένο και τους διάφορους περίεργους. Έτσι έτσι, υποτιμήστε μας. Νομίστε ότι τελειώσατε με μας. Αυτό θέλουμε, ρε. Αυτό θέλουμε. Φλόγα στα μάτια σήμερα. Πάθος, τρέλα βγάλτε. Και ένα γήπεδο καμίνι δίπλα σε αυτό που αγαπάμε. Να το σηκώσουμε εκεί που έχει πέσει. Αυτό είναι ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Απόψε τα παράθυρα θα κλείσω. Γεια σου αίμα μου. Θα μείνω και θα σκέφτομαι εσένα. Όχι, δεν μπορώ. Παιχνίδι με χαρτιά σημαδεμένα. Πάμε! Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα. Σε αυτούς που ελέγχουν τα ιδιωτικά σχολεία, τις πρεσβείες, τα προξενία, χώρους περίεργους, τα γήπεδα και παίζουν κορώνα γράμματα τη ζωή τους και τη βασίζουν στην ψυχή ενός ζωντανού πλάσματος που είναι ένας σκύλος που αν μπορούσε να μιλήσει θα εξέβραζε με τρομερά λόγια την αφοσίωση και την αγάπη. Απόψε τα παράθυρα, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Στα πιο εκλεκτά ζουμουσάκια. Θα γυρίσω. Εκεί που με τα μάτια θολωμένα. Ένα. Μου έλεγες ποτέ. Δεν θα σ' αφήσω. Δεν θα σ' αφήσω ποτέ. Πάω κάρα μου. Λίγο σε σένα. Είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα μου θυμίζουν εσένα. Τώρα δίχως εσένα είναι όλα χαμένα κι όλα τα αγαπημένα. Έλα, Σάζη, έλα Ντόνι Βαρδί, έλα Αθάνατε, έλα. Έτσι, 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 έτσι. Μπείτε μέσα σήμερα, μην τους αφήσετε να πάρουν ανάσα, ούτε αναπνοή, να το καταλάβουν από τη φυσούνα ότι δεν υπάρχει αύριο για αυτούς, ότι θα τιμωρηθούν που έβγαλαν γλώσσα, που εμείς τους δώσαμε αυτό το δικαίωμα. Οχ! Έτσι, έτσι. Το
το γυρίσουμε. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα. Ναι, ναι. Θέλω να είσαι σίγουρα, να μου λες έτσι. Ναι, ναι. Δεν πιστεύω να μου πουλάς παπά. Όχι. Όχι. Α, σίγουρα έτσι. Ναι, 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 okay. Ναι, ναι. Ναι, 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 με έπεισες. Θέλω να καταγγείλω τα πουλιά που έκαναν ομαδικό αποχωρητήριο, το σαραβαλάκι που μου έχουν δώσει από το συνεργείο για να κάνω τη δουλειά μου. Μετά από τη μεγάλη ζημιά που πάθαμε, οι κατάρες είναι παντού στον αέρα, στο αυτοκίνητο. Τι θέλεις, λέει, και τι λες στην έκφραση, μου λένε τα παιδιά από το συνεργείο. Αυτό έκαψα φλάτζα και έκαψα φλάτζα. Χλάτς! Πάρτε την καμένη φλάτζα. Πρόσεξε, λέει, τι εκφράσεις χρησιμοποιείς στον αέρα. Δηλαδή, άμα πω έπεσα πάνω στην Τζένιφερ Λόπες που μόλις είχε βγει από το μπάνιο, αν εγώ το λέω συνέχεια, ήρε παιδιά, ρε παιδιά. Παράδειγμα, να μας πέσει το Τζόκερ έτσι, θα γίνει κιόλας. Κατάλαβα. Τα είναι τώρα, να είχαμε να λέγαμε. Πάω να πάρω λοιπόν το αυτοκινητάκι αυτό που μου έχουν δώσει να κινούμε. Και έχουν χέσει, συγγνώμη για την έκφραση, δεν μπορώ να πω αφοδεύσει. Δεν πρόκειται για κάτι ευγενές, δεν πρόκειται για κάτι που μπορώ να το ντύσω με λίγο πιο ελιτίστικες λέξεις. Χέσει, γεμίζει δηλαδή το στόμα μου αυτό το χ, έχουν χέσει επάνω, πιστεύω πήγε ένας γλάρος που ήτανε διασταύρωση με πτερονόσαυρο. Έκανε μια κουτσουλιά που είναι ένας μικρός κρατήρας, δηλαδή κάλυψε όλο τον μπροστινό τζάμι. Μιλάμε σαν να είχε... πώς είναι αυτά τα ζωάκια με καραμέλες που τα σπάνε με τα μπαστούνια, πώς λέγονται στα πάρτι. Που κάνει έτσι, α, και γεμίζει ο τόπος με γλυκίσματα. Πιστεύω ένα τέτοιο ήταν, αλλά με κουτσουλιά. Δηλαδή, το χτυπήσανε. Πώς τα λένε, παιδιά, αυτά, βοηθήστε με λίγο, χάνω τη λέξη. Πώς το λένε αυτό που το σπάνε με τον μπαστούνι και πέφτουν οι καραμέλες. Εκείνο που είναι σαν αγελάδα, που είναι σαν πρόβατο, τι είναι, σαν βόδι, τι είναι τέλος πάντων, είναι αυτό χάρτινο και ανοίγει. Ένα τέτοιο, αλλά με κουτσουλιά όμως. Με κουτσουλιά. Να το, πινιάτα, γεια σου ρε φραγκάντο. Παιδιά, πριν είστε γνώση. Πινιάτα. Πώς φαίνεται ο άνθρωπος που έχει κάνει εξωτερικό, που είναι Κολομπάμπουε χώρα, που είναι αδελφοποιημένος με Κολομβίες, με Ισπανίες, με Αργεντινές, με Ονδούρες, με Χιλές. Οι Χιλές, παιδιά, φοβερό. Το Χιλές. Πώς λέμε οι Θηλές, λέω τώρα λοιπόν, με μια πυρόγα. Χαιρετίσματα στην Ελένη Ρήμου. Έτσι, χωρίς λόγο, κάποιοι που θυμούνται καταλαβαίνουν γιατί λέω ένας μικρός βατήρας για να κάνεις τις βουτιές σου μέσα στην ευτυχία. Οχ, λέει Κωστής από τα παλιά. Παιδιά, εγώ σας αγαπάω. Είπαμε, δεν γίνεται, παιδιά, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες. Δικαιολογήστε μας και εμάς, και εμείς ψυχούλα έχουμε, και εμείς παοξίδικα πονάμε. Τι να κάνουμε τώρα, όταν βγαίνει ο άλλος και λέει καλύτερος Ολυμπιακός. Με εξόργησε. Ξέρω πόσες φορές με έχετε ακούσει έτσι όπως εχθές. Ναι, η ήττα, εντάξει, η ισοπαλία, ναι, η κακή εμφάνιση, αλλά η δήλωση δεν την καταπίνω ούτε σήμερα, δεν παίρνω τίποτα πίσω από αυτά που είπα χθες, τα ξέρετε, παρεμπιπτόντως. Πάω λοιπόν να ολοκληρώσω αυτό με το χεσαριό. Πιστεύω η Χεσμπολάχ σε πουλιά έχει έρθει εκεί. Πάει ένας γλάρος, χέζει όλο το τζάμι, δεν βλέπω τίποτα. Πάω να κάνω τον υλοκαθαριστήρα και γίνεται ένα μείγμα από μους. Μου θυμίζει MasterChef που πιάνουν και μπερδεύουν διάφορα. Έχω βάλει αλεύρι, έχω βάλει λίγο μαρέγκα, έχω βάλει λίγο μερέντα. Έχω βάλει γάλα, βούτυρο και τι φτιάχνεις, δεν ξέρω. Κουτσουλιά θα το ονομάσω. Κουτσουλιά γλάρου. Α, πάρα πολύ ωραία. Από μένα είναι ναι. Πάρε την ποδιά. Πάω λοιπόν και βλέπω αυτό στο τζάμι και βλέπω το υπόλοιπο αυτοκίνητο, η σκεπή. Είναι σαν τα 101 σκυλιά δαλματίας. Έχουν αποφασίσει δηλαδή ο πρώτος αρχιγλάρος που πήγε. Αυτός που είπαμε είναι διασταύρωση με τυρανόσαυρο, με πτερονόσαυρο. Φωνάζει και τους φίλους του και λέει, παιδιά, βρήκα ένα αυτοκινητάκι παρκαρισμένο εκεί κάτω από το δέντρο, να πούμε, στον τάδε δρόμο της Τούμπας. Ελάτε να τον χέσουμε ολάκερο τον ουρανό, τη σκεπή. Λέει ένας, καλά ρε παιδιά, γιατί πίσω, λέει, το καπό, όχι, βεβαίως. Και ένας περίεργος, μάλλον κοντός, πήγε και μου έχεσε τις ζάντες τις αριστερές από τα λάστιχα. Δηλαδή αυτός ήταν Ζαντάρκ. Ήτανε ρε παιδί μου, μπορεί να είναι φετιχιστής. Άλλος, να πούμε, στον έρωτα πάει και γαργαλάει, να πούμε, και φυλάει τα δάχτυλα των ποδιών. Έχει μια τρέλα με τα δάχτυλα. Θέλει να μπει στο δακτύλιο. Είναι δακτυλοδεικτούμενος. Είναι ποδολάγνος. Όχι πορδολάγνος, είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικό, δεν υπάρχει αυτό. Λέω ποδολάγνος. Προφανώς υπάρχουν και στο γλάρο κάποιοι φετιχιστές που πάνε και χέζουν τις ζάντες αποκλειστικά. Θέλω να ευχαριστήσω τα πουλιά.
για όλο αυτό το σκηνικό, για ένα έργο τέχνης. Άνετα περνάει για πίνακας, πιτσιλωτός. Πιστεύω ότι άλλαξε για πάντα το χρώμα του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω πώς θα το παραδώσω πίσω. Τι θα πω στα παιδιά στο συνεργείο που μου το έδωσαν για να κάνω τη δουλειά μου. Στα παιδιά εκεί στην υπέροχη Ελλάς. Ότο σέρβις που τρέχουν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, που είναι πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, που είναι το κορυφαίο συνεργείο και μας κάνουν και καλύτερες τιμές όταν πηγαίνουν οι δικοί μας άνθρωποι και εμείς οι ίδιοι δηλαδή μας εξυπηρετούν με πολύ καλύτερες τιμές. Αλλά δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η όξινη βροχή από τα πουλιά. Αυτά ήθελα να πω, η οδή στην Κουτσουλιά. Νομίζω ότι ο μάνατζερ που θα μπορούσε να λύσει το θέμα είναι ο Κουτσουλιάκος. Ο Πολ Κουτσουλιάκος, είναι άσχετος με τον Πολ Κουτσουλιάκο. Αυτά έχω να πω. Κουστί λέει, από ψηλά λέει, σε κουτσούλησε το γνωστό καραπαποπουλί και στα χαμηλά το Σουζανοπούλι. Όντως, αυτά. Νίκη σήμερα, 0 πίσω. Πάω να ανοίξω την κυρία Κατερίνα που χτυπάει εδώ και ώρα, γιατί πέρασα, ας πούμε, το διάλειμμά μου. Θέλω να σας πω και πάλι, το δώρο σήμερα είναι ανίποτο. Το δώρο σήμερα είναι πραγματικά εκτός συνηθισμένων ορίων. Ένα σύστημα σιδερώματος με τη γεννήτρια από κάτω, με το σίδερο από πάνω, όλο το σύστημα, όλο το κόλπο. 180 ευρώ δώρο στην πρωινή και στη μεσημερινή. Σήμερα το κάνουμε σε δύο εκπομπές, παιδιά, να είμαστε τιμή και ωραία, γιατί μου κάνετε παράπονο το μεσημέρι, δεν δίνεις δώρο, να, ορίστε. Αυτό δεν είναι δώρο για ένα δίωρο. Θα το πάρουμε μία ωρίτσα ακόμα. Σε μία, εμείς είμαστε και το μεσημέρι. Η ίδια ψυχούλα είναι, να ξέρετε. Ο ίδιος είναι, δεν είναι άλλος. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 με μια καλημέρα, με ένα μπινελίκι, οτιδήποτε. Θα ανοίξουμε και γραμμές σε λίγο. Μπαίνετε στην κλήρωση για το καταπληκτικό υπερατού δώρο. Μπος το ατμοσίδερο αυτό, το γεννήτρια όλη το σύστημα, να πούμε. Και το πιο σημαντικότερο, ότι για να γεννήσει αυτή δεν χρειάζεται να αυτόσετε. Δηλαδή είναι μια γεννήτρια που από μόνη της θα γεννήσει. Δεν μπαίνετε σε διαδικασία, τέλος πάντων. Καταλάβατε. Ούτε μπορώ να πω είναι και γαμώ τα συστήματα, επειδή είναι γεννήτρια, ότι τέλος πάντων αυτό. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να πω παραπάνω. Θα παρεκτραπώ. Θα πάμε σε διάλειμμα. Αυτό έχω πολύ καιρό να βάλω. Αυτό. Ζημουκέλα. Έλα να με τρελάνεις. Μπείτε και διαλύστε του σήμερα. Τίποτα άλλο, τίποτα, δεν θέλω, δεν με νοιάζει. Αν θα παίξει ο Βιερίνη αστόπερα, αν θα παίξει ο Μιχαηλίδης, ο Μιχάη. Εσύ στον πάγκο, πρώτος εσύ πίστεψε, για να πιστέψουν και οι άλλοι. Άιτε, μη σε ξανακούσουμε, όσο είσαι εδώ. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα είσαι, όσο καιρό θα είσαι. Καμία φορά τέτοια άλλη κουβέντα, την κατάλαβες τη Μαλαμπίπη, έτσι, νομίζω το είπανε. Όλο και κάποιος θα βρέθηκε εκεί. Όλο και κάποιος. Πάμε σε διάλειμμα, αναβοσβήνουν τα λαμπιόνια. Αχ, πολύ καιρό έχω να το βάλω αυτό. Έτσι θα πάμε, παιδιά. Ζούμου σου λέμε. Ζούμου σου, κανένα ψυχοπλάκωμα. Κανένα. Να το ξέρετε. Προχωράμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το νου σας, ρε μπάλα. Μην ξεχνιόμαστε. Το νου σας καλά, ρε μπάλα. Πριν πάω στις πέντε γραμμές, μια κουβέντα που έγραψε ο Λευτέρης Δούκας. Νιώθει σαν και εμάς, γράφει σαν και εμάς, σκέφτεται σαν και εμάς, δεν χρειάζεται να σου το πω. Έτσι, ούτε έχει ανάγκη τη δική μου αβάντα ο Λευτέρης. Γράφει λοιπόν, καλέσματα του τύπου ελάτε στο γήπεδο όλοι, η ομάδα σας χρειάζεται τη συμπαρέστασή σας και τα λοιπά, δεν μας ταιριάζουν. Ούτε ειδικά, αφού ο Παοκτσής έχει ιδιαίτερο DNA, ούτε γενικά. Η παρουσία στο γήπεδο είναι σαν ιερό καθήκον. Δεν χρειάζεται να πείσει τον πιστό να πάει στην εκκλησία. Από την άλλη, δεν γίνεται να παρεξηγώ ή να μέμφω με όποιον δεν θέλει. Δύο φορές μέχρι τώρα πήχα από το γήπεδο, θα ήταν σαν να ακύρωνα τον εαυτό μου. Η δική μου αποχή όμως ήταν συνειδητή και διαρκείας. Δεν οφειλόταν σε κυκλοθυμία ή κάτι πρόσκαιρο. Δεν γύριζα τον κόσμο ανάποδα για να βρω εισιτήριο στις 23 Δευτέρου και να κάνω τον αδιάφορο 10 μέρες μετά. Τα είπε όλα. Εμείς μαζί για μια ζωή, λέει. Όχι εμείς μαζί για μια νίκη. Εμείς μαζί για ένα πανηγύρι. Εμείς μαζί για μια περίοδο. Εμείς μαζί για ένα ντάμπλ. Εμείς μαζί για ένα κύπελο. Εμείς μαζί για μια ανατροπή. Εμείς μαζί για ένα τρίποντο.
Δεν λέει ποτέ έτσι το σύνθημα. Λέει εμείς μαζί για μια ζωή. Αυτό λέει το σύνθημα. Το νιώθετε? Αν το νιώθετε, θα είναι κατάμεστο το γήπεδο απόψε. Δεν χρειάζεται να πω ότι περιμένουν κάποιον πιο θολωμένο, κάποιον πιο οξύθυμο, για να δημιουργήσει φασαρία και να μας διαλύσουν τελείως. Αν νιώθεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τον όποιο θυμό σου, την όποια σου αγανάκτηση, την όποια οργή, την όποια αντίθεση, την όποια δυσαρέσκεια, βρες όποια λέξη θες, δεν με ενδιαφέρει το ουσιαστικό που θα χρησιμοποιήσεις. Αν νιώσεις ότι αυτό θα σηκώσει το χέρι σου για να ρίξει αντικείμενο ή θα σε οθήσει στο να μπεις μέσα και να γίνει κούγκι το γήπεδο και να φάμε τίποτα τιμωρίες και να μας αφανίσουν, να μας βγάλουν από το χάρτη πάλι, να μείνεις στο σπίτι. Κάνε τη φασαρία στην καφετέρια ή στο εστιατόριο που θα πας. Κάντε στο σύνδεσμο που θα δεις το μάτς. Όχι μέσα στο σπίτι. Όχι μέσα στο ναό. Όχι τώρα που πολλοί περιμένουν, έτσι όπως έχει φορτώσει ο κόσμος. Το θέλουν, το επιδιώκουν. Το προσδοκούν. Το επιθυμούν σφόδρα. Θέλω να σας πω. Όχι, όπως κάναμε και στα δύο βράδια της κλοπής με τη Σερπαντίνα και με το Θεατρίνο και με το βγαλμένο σακάκι, όπως κάναμε και στο προηγούμενο μάτς με το Γαύρο, λαρίγκι βγαλμένο όλο το 90 λεπτό, όσο κρατήσει το μάτς, να μην μπορούμε να μιλήσουμε την άλλη μέρα, φλόγα στα μάτια από τους παίκτες, μαχαίρι στα δόντια, τρέλα σε κάθε διεκδίκηση. Όμως, τίποτα παραπάνω από αυτό. Τίποτα που θα είναι εκτός ορίων, τίποτα που θα βρίσκεται στη σφαίρα της παρεκτροπής ή των εκτρόπων. Αυτό έχω να πω. Πάμε στις γραμμές. Να θυμίσω ότι στο Κοφίνι 25 Μαρτίου 79 υπάρχει ένα καταπληκτικό σύγχρονο μεζεδοπολείο με εξαιρετικά πράγματα από το σεφ Γιάννη Φιντάνη, με live μουσική την Πέμπτη. Με εκπληκτικά πράγματα έχω να σας πω. Αύριο θα δώσουμε και τραπέζι. Αναλαμβάνει και εταιρικές κοινωνικές εκδηλώσεις. 25 Μαρτίου 79, κάντε τη βόλτα σας. Με χειροποίητα τα λάδια, τα τσίπουρα, όλα τα πάντα εκεί είναι δικά τους. Είναι δικά τους. Εξαιρετικός χώρος το Κοφίνι που τα πάντα σου δίνει. Πάμε τώρα στις γραμμές να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας. Έπεσε εδώ, πάμε εδώ. Καλημέρα. Ναι. Έλα ρε Κωνστάκη, εγώ είμαι. Καλώς το ναι. Ρε Λεβέντη Κωστάκη, είπα θα κάνω χειρικό σήμερα να τις πάρω με τα μέτρα. Πέντε, έχεις πάρει τα μέτρα, έχεις κάνει από την ιστορική μεγάλη. Από 18 παίρνω. Αν γινόταν και από 8 και 5 θα σε έπαιρνα, είχα δουλειά. Πήρα αυτός που βγήκε πρώτος και έπεσε, πήρε και 10. Εκείνος τελείωσε, ξέμενε από μονάδες, άστο να πούμε. Έλα γοράκι. Τι να κάνει ο άνθρωπος. Έλα, να θυμίσω και πάλι, επίτρεψέ μου ένα πράγμα. Ότι κληρώνουμε καταπληκτικό σύστημα σιδερώματος με γεννήτρια μέσα Bosch, 180 ευρώ δώρο. Με τα τηλέφωνά σας και με τα μηνύματά σας τώρα και το μεσημέρι. 3 η ώρα θα κληρώσω. Θα με βάλεις, ναι. Θα με βάλεις και για και εμένα, 4,70. Εννοείται, γι' αυτό σας το λέω σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιος ρε παιδιά να μην θέλει αυτό το δώρο. Είναι καταπληκτικό. Εγώ τώρα να πω κάτι, αυτά τα δώρα. Άλλη ραδιοφωνική σταθμή τα κληρώνω σε 3 μήνες. Φυσικά σε 3 μήνες. Εδώ τώρα βλέπεις. Πρόσεξε. Ναι. Εδώ έρχεται και ο σταθμός που είναι γαλαντόμος και ο σταθμός που μου δίνει το δικαίωμα να κάνω την κλήρωση και μέσα από το σταθερό που χάνει έσοδο ο σταθμός. Γιατί σήμερα εγώ θα έχω 200 μηνύματα. Δεν είναι μήνυμα, αδερφέ. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Γι' αυτό το χωρίζουμε πολλές φορές. Και στον κύριο Παμπουκίδη που πήγα στα παιδιά, έμεινα υπέρ ευχαριστημένος και με εξήγησαν οι άνθρωποι. Τώρα, καμιά φορά ευλογά στα γένια σου, στον κύριο Τσαντικίδη που λες δυο αμάξα πήρε ο καπρός μου. Πήρε έτσι. Δυο αμάξα πήραμε, φίλε. Α, αγόρι μου, άρα ξέρεις λοιπόν, τι λέω. Ξέρεις τι λέω, φίλε. Άστο, δεν υπάρχει. Έτσι. Εγώ τώρα, άμα θα το αλλάξω αύριο την άλλη, πόποτε είναι, εκεί θα πάω. Αλλά θα το ρωτήσω για ένα ειδικό αμάξι. Μάλιστα αγροτικό, λες να βρούμε. Ω, σίγουρα, φίλε. Δεν υπάρχει αυτός, ρε. Ό,τι θέλεις να βρεις. Όχι ρε, πλάκα κάνω. Ό,τι θέλεις να βρεις. Ό,τι θέλεις να Τσαντικίδης, δύναμη, μεγάλη δύναμη, να ξέρεις. Εχθές, ξέρω. Εχθές λίγο στεναχωρηθήκαμε. Έχεις πολύ αέρα, Κώστα μου, δεν σε ακούμε. Έχεις πολύ αέρα. Ναι, είμαι έξω, κάτι να κρυφτώ λίγο. Όταν λέμε ότι είμαστε στον αέρα, δεν το νοούμε κυριολεκτικά, έτσι. Δεν χρειάζεται να βρείτε μποφόρ. Να σταθείτε σε κανένα φάρο, σε κανένα κροτήρι. Έλα.
Είναι πολλά να πω, αλλά δεν προλαβαίνω τώρα. Πήγα χτες να πούμε σε ένα τέτοιο, σε ένα μαγαζί, παίρνω τροφή για το σκύλο. Έχει ένα παπαγάλο μέσα, ο μεγαλύτερος του είδος. Όταν πας κοντά και κάνει εκείνο το «Ουα!» Τελείωσε, φίλε. Έχεις φύγει με καρδιά. Λέω, τι το θέλω με το σκύλο στο σπίτι. Βάλε ένα κλουβί με παπαγάλο. Τα κάνεις πάνω σου, έτσι. Τελείωσε. Δεν είναι πολύ επιθετική η φάτσα. Ο παπαγάλος δεν είναι σαν μποξέρ που το έχει σπάσει η μύτη και είναι έτοιμος να μπει σε καυγά. Σε έχει φάει το δάχτυλο, στο έχει κόψει σαν βιτάμ. Φέτες. Πώς κόβει τα αγγουράκια να πούμε στο MasterChef. Είναι ένας θαμώνας της με πόνο, φιλοολυμπιακός. Με λέει τι έγινε, πάει το πρωτάθλημα, το χάσετε. Λέω, ας το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έβαλε στοίχημα, λέω, πριν 5-6 μήνες. Το στημένο, περίμενε. Όχι, ρώτησε τον, το στημένο πρωτάθλημα, γιατί πριν 10 μέρες έλεγε ότι είναι στημένο το πρωτάθλημα. Α, το στημένο, έτσι. Το λέω, ρε Θαμώνα, τη σημειώνω τώρα. Θες πρόκριση με εσάς. Εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, μια χαρά είσαι, το λέω. Μήπως θες το κύπελο, λέγε, ρε, το λέω. Ένα πεντάρκο, άπλασε. Όλη μέρα κίνο, παίζει και ιστορίες. Θες, το λέω, πού να βάλει την πεντάρκο, το λέω. Πού να βάλει. Πότε θα σε απολαύσουμε, ρε Κωστάκη. Να κλέσω το μικρόφωνο και να πιάσουμε μετά τα λεβέντε και τα παϊτούς. Ό,τι θες, ρε. Άσε, φίλε, μας πήγανε στραβά τα πράγματα με τα αποτελέσματα, με τους κορονοϊούς, με το ένα, με το άλλο. Τα πράγματα, δεν με τις εΑΑ. Όλα, ζούμου σου, αδερφέ. Φιλιά. Πάμε να τους πάρουμε τα μέτρα. Έτσι, πάμε να τους πάρουμε τα μέτρα και τα αντίμετρα. Ναι, γεια σας. Ναι. Όχι, εδώ πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα σας. 2310, μην παίρνετε 23, δεν το σηκώνει κανείς. Αλλά και άρες ράτσες σκύλων, δηλαδή ούτε τα λαμπραντόρ, όχι μόνο τα κανείς. 2310-287, οκετό. Τρία οκτάρια στο τέλος. Ναι! Σας ακούμε. Καλώς το παιδί! Τέτοιες γράμμες πέφτουν, αυτοί που παίρνουν 23. Είναι κανένας γάβρος που έχει μάθει να πέφτει πάνω στις γραμμές και του δίνουν πέναλτι. Όχι, ρε, οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει να πέφτουν. Είναι δίκαια, τα παίρνουν όλα, σε όλη τους τη ζωή. Βεβαίως. Ούτε τραμπουκισμούς χρησιμοποιούν, ούτε στημένες επιτροπές, ούτε το κράτος, ούτε το παρακράτος. Τίποτα. Ούτε αλλάζουν τους δικαστές στο παραένα, δεν είναι. Ναι, όπως λέει και ένας φίλος τώρα τελευταία, έτσι που παίρνει και μας κάνει γαλούτιση, Θοδωρής, νομίζω το λένε, κάθε Δευτέρα. Μην ασχολείστε με τους άλλους, τα δικά μας προβλήματα. Εγώ δεν είμαι αυτής της θρησκείας που αυτό μας τυγώνεται μόνο. Έτσι, στην εκπομπή βγαίνει κάθε μέρα. Και όχι, μην ζητάτε πέναλτι για τον το Λισγάρα, γιατί λέει, ήταν λέει, και το Αυγούστο. Τι σχέση έχει το Αυγούστο η φάση με το Λισγάρα, αν εξαιρέσει ότι η μπάλα βρήκε τα χέρια. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε να αυτομαστιγωθούμε, να βγούμε στην πλατεία όπως κάνουν κάποιες θρησκείες κτλ. Σε κύκλο κιόλας. Ναι, τιμωρούνται κτλ. Ερώτηση. Έχουμε κάνει γιατί το κάνουν σε κύκλο. Γιατί αν τον κάνεις στην ευθεία, ο τελευταίος θα τη σκαπούλα, ρε φίλε. Γι' αυτό. Άρα πρέπει να την πληρώσουν όλοι, να την γλιτώσει κανένα. Μα κύκλος για να έχει, τρώει και αυτό στη βουρδουλιά, κατάλαβες. Ενώ στην ευθεία, όλοι βαράνε τον μπροστινό τους, ο τελευταίος φίλε στα μπίπιπ του, κατάλαβες. Χαλάουα. Λέγε, ρε Χριστό. Αυτή μου, όλο αυτό το πράγμα που βιώνει η ομάδα από την αρχή της χρονιάς, το εξοδιοικητικό και όλος αυτός ο βρώμικος πόλεμος, όποιος λέει ότι δεν έχει επηρεάσει το σύλλογο συνολικά. Πλανάτε planning strand. Και αν το πιστεύει πάλι δικαίωμά του, αλλά μην μας υποχρεώσει να το πιστεύουμε κι εμείς. Ακριβώς. Εντάξει. Είπαμε τα λάθη, τα επισημάναμε και τον προπονητή και των παικτών και στο γραφικό τομέα, έτσι. Ιατρικό, Κωστή μου, ιατρικό. Το ιατρικό team έχει στερήσει από την ομάδα τρεις τεράστιες μονάδες. Από λάθη. Τεράστια λάθη. Έχουν γίνει, μπορούμε να γράψουμε βιβλίο, αλλά αυτή τη στιγμή όταν πάμε στη μάχη, δεν συζητάμε για το τι είχε γίνει και αν είχαμε οικογενειακά προβλήματα κτλ. Ακόμη η κατάσταση είναι στα χέρια μας, τουλάχιστον για τη φάση κυπέλου. Εμείς δεν είμαστε γάβροι έτσι τελικά, όταν δεν δικαιούμαστε το πρωτάθλημα, να το πάρουμε σόνι και καλά και όλα τα υπόλοιπα να βγάλουμε κειμένα, κλεμμένα και οτιδήποτε άλλο. Όποια λάθη κάνει ιστορικά, Κωστή μου, όποια λάθη κάνει ο ΠΑΟΚ ιστορικά τα πληρώνει. Είναι κανόνας. Ό,τι δεν κάνει σωστά, το βρίσκει πάντα μπροστά του. Έτσι, ακριβώς. Δηλαδή, πολύ σπάνια θα κάνει ένα λάθος ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν θα πάρει ένα αμυντικό χαφ, θα τραυματιστούμε με τα αμυντικά χαφ. Θα κάνει λάθος, ξέρω εγώ, θα του λείψει ο προπονητής θερματοφυλάκων, θα κάνουν λάθη οι θερματοφυλάκες. Είναι τρομερό. Ακριβώς. Σήμερα όμως θέλει για μένα να ισχύσει όχι το εμείς μαζί για μια ζωή, αλλά όλοι μαζί με μια φωνή, Κωστή μου. Όσοι πάμε, 3.000, 5.000, 10, 15. Που συνήθως όταν έχει 15 και 20 τούμπα είναι 5 φορές πιο δυναμική και ακριβώς. Πιο καλό παλμό. Επειδή σήμερα δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κόσμος που θα πάει για τη Βόλτα και για το Θεαθήνε,
Σήμερα είναι και 9.30 ώρα, έχουν όλες τις δικαιολογίες όσοι δεν θέλουν να πάνε, να μην πάνε. Κανέναν με το ζόρι, καλά το ποδούκας, δεν παρακαλάμε κανέναν. Αυτός που αγαπάς θα σε παρακαλέσει, παρακαλώ έλα μαζί μου να μου δείξω ότι με αγαπάς. Όχι, από μόνος μου νιώθω την ανάγκη να είμαι δίπλα του. Όχι, Κωστή μου, και αν κάποιος αισθάνεται ότι αν θα έρθει δεν θα βοηθήσει, για μένα καλά κάνει και να μην έρθει. Όχι μόνο να μην βοηθήσει, αλλά κάποιος αισθάνεται ότι, ότι δεν μπορεί να κρατηθεί κιόλας. Και θα έρθει να κάνει ζημιά, έτσι. Σου λέει η παρουσία μου μπορεί να κάνει κακό, όχι μόνο πετώντας ένα αντικείμενο, ακόμη και την αρνητική άβρα και ενέργεια που θα έχει. Δεν πειράζει. Τίποτα. Δεν πειράζει. Εμείς απαιτούμε από την ομάδα, εγώ αυτό έχω μάθει τουλάχιστον από ότι θα απαιτώ από την ομάδα μου, να δίνει το 100%. Αυτό. Αν το δώσει το 100%, δεν πιστεύω ότι έχει να φοβηθεί τίποτα. Κόντρα σε αυτά που είπε ο προπονητής, τα οποία για μένα ήταν απαράδεκτα. Και δυστυχώς. Τραγικό. Δείχνει και την έλλειψη. Δεν έδεσε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι αυτός ο γάμος δεν έχει μέλλον. Άξι. Με τον προπονητή. Άξι. Δεν είναι της παρούσης. Άνθρωπος... Τα είπα χθες. Όχι, όχι, δεν είναι. Απλά δείχνει, ρε παιδί μου. Δυσαρέστησε πολλούς εχθές. Λυπάμαι, παιδιά, εντάξει, που λέω την άποψή μου. Τι θέλετε δηλαδή, να λέμε ότι είναι όλα τέλεια όταν κάνει τέτοια δήλωση ο προπονητής, εγώ να κάνω ένα πετάξω χαρταετό. Δεν έχει καμία σχέση η εποχή Τούντορ με τώρα, έτσι. Γιατί ο Τούντορ, ναι, μεν ήταν πάλι προσβλητικό. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό είχε δίκιο, έτσι. Μιλούσαμε για άλλο υλικό. Άξι. Και για καμία σχέση το τωρινό με το τότε. Ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Μην ξεχνάμε τι έκανε αυτό το υλικό. Φιλιά, Χριστέρα μου. Φωνή. Πες μου τα τρία τελευταία. Να σε βάλω. 6-7-9, Κωστή μου. Φιλιά. Γεια σου, Κολομπάμπου. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Good the child. Clark Kent. Clark Kent, είσαι πάντα ανεβασμένος πάνω στο Clark. Φίλε, όνομα και επώνυμο. Όνομα και επώνυμο, δύο συλλαβές. Δηλαδή, πόσο λιτός, πόσο απέριτος, πόσο λακωνικός, πόσο ταπεινός. Και βγαίνει ο άλλος και λέγεται, λέει, πώς σε λένε, λέει, με λένε Ναβουχοδονόσορα. Με λένε ρε Αράμπρε Σαραντατανά, Ελ Αμπτελαουί. Τι λέτε, ρε παιδιά. Μουλαχρασάνοβιτς. Έτσι δεν είναι. Clark Kent. Δύο, δηλαδή, κρακ. Πώς έλεγε του Λάρα Χλάτς Κλούτς στο όνομα. Έτσι. Για πες ρε Κλάρκ. Κωστή, για χτες που πες να ήταν ο τέταρτος άνθρωπος στη δημοσιογραφική σου καριέρα που έκοψες. Όχι. Στα 21 χρόνια έχω κόψει 17 και χθες έκοψα σε μία ώρα δύο. Πήγα στους 19. 21 χρόνια εκπομπή. 21 χρόνια εκπομπή. Ο ένας είπε είναι Καραγκιόζης ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Όσο κι αν τον αντιπαθώ ή όσο κι αν δεν τον θέλω, όσο κι αν δεν μου αρέσει, όσο κι αν διαφωνώ, όσο κι αν κριτικάρω, όσο κι αν είμαι αντίθετος, δεν μπορώ δεν να επιτρέψω εγώ τον θεσμό του προπονητή του ΠΑΟΚ είναι ιερός. Σε μένα όχι. Αν αλλού τους βρίζουν και τους λένε έτσι, είναι δικαίωμά τους. Ο ένας και ο άλλος, ο οποίος είπε ότι είναι βλαμμένοι οι ακροατές που λένε αυτό και αυτό, κόπηκε κι αυτός, χραπ, σε κάποια πράγματα σκόντα δεν κάνω. Όταν καταλάβουν το λάθος τους, εδώ είναι η αγκαλιά μας να δεχτούμε τη συγγνώμη τους. Και να τους ξαναβάλουμε στην παρέα μας. Ιδάλλως, αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρτα Βούρτσι, σε ρόλο έκπληξη, Τζένιφερ Λόπες. Και κάτι ακόμη, ρε Κωστή. Ναι. Θες να γίνουμε κολλητοί, φίλοι. Από σήμερα γίνουμε κολλητοί. Ρε φίλε, πραγματικά. Παλιά λέγαμε όμως τη σχέση, λέει, πουλί να πάρει λεφτά. Ακούς, εκεί που πάω να πάρω το αυτοκίνητο λοιπόν, έχει ένα τεράστιο δέντρο, λεύκα είναι από πάνω. Λοιπόν, και το έχω παρκάρει. Απέναντι ακριβώς, ένας κύριος είναι με ένα Σουμπάρου που πάμε μαζί να φύγουμε. Με βλέπει λοιπόν, μου λέει, πω ρε Κωστή, λέει, τι... να πάρεις λέει λαχείο. Λέει, τι έχει γίνει εκεί ρε φίλε. Λέω, δεν είναι, λέω, πραγματικά σαν να έχει γίνει κάποια διοργάνωση, κάποιο φεστιβάλ χεσαριού, ας πούμε. Έτσι, τα κουτσούλια 2020 που τείνουν να γίνουν θεσμός. Μου λέει, πώς θα δεις. Λέω, πρέπει με κουβά να ρίξω να φύγει από μπροστά. Εδώ μιλάμε για μια λίμνη. Για έκρηξη. Η πινιάτα που είπε κι άλλος. Η πινιάτα. Η πινιάτα. Δεν πειράζει. Φιλιά. Πες μου να βάλω. 161, Κωνσταντίνος 161. Έγινε Κλάρκ. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με θυμίζουμε. Έχω να πω για την αιμοδοσία μας. Οπωσδήποτε. Έλα Γιώργο μου. Έλα. Με φώναξες. Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός. Είπε ο φίλος προηγούμενος το 161. Ναι. Το 161. Ναι. Να πάρουμε. Θα πει
Το, και PDCF. Το 161 είναι 5 πριν από το 166, ας πούμε, είναι... Όχι, τι? Το 161 είναι μια υπηρεσία που όταν παίρνεις, ποιοι είναι αυτοί οι πυροσβεστικοί? Τι, οι αντικουτσουλιές, τι, αυτοί τι κάνουν, ας πούμε, διώχουν τα πουλιά, τους γλάρους, τι? Οι πυροσβεστικοί είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι μια, πάντως είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Μέσα στους 19 είμαι κι εγώ. Είσαι έτσι? Ναι, όταν ήσουν στο 103, ναι. Μία μέρα παρεκτράπηκες. Αλλά όχι, ξέρεις, και πήρε μετά η Θεός χωρέσε την τουλάρα και είπε γιατί έκοψες τον γιατί, το θυμάμαι, Γιώργο. Το θυμάμαι. Εσείς νομίζετε ότι είπε. Μου είναι ευχάριστο, βλέπετε ποτέ, πολλές φορές ότι, ότι σας κάω και μου λέτε γιατί δεν τον κλείνεις. Δεν είναι ωραίο. Με μία κίνηση τώρα που δεν έχω και ηχολήπτη, ούτε καν, δηλαδή ένα κράκ κάνω το χέρι έτσι και έφυγε. Δεν θέλω όμως, θέλω να εξαντλώ την, τη φιλοξενία. Η ζωή όλα εντάξει. Ούτε έχω κάτι προσωπικό με αυτόν ο οποίος παρέχεται. Αλλά τώρα όταν λέει όμως ο Κοσόρτσιου που είναι παλιός ακροατής και με ωραία άποψη. Δεν είναι ωραίο ρε παιδί μου τώρα. Και ο Μένιος που είναι παλιός ακροατής που παουχτσάκι άρρωστο, τρελαμένος με την εκπομπή χρόνια. Δεν μπορεί να λες είναι βλαμμένοι ακροατές. Εγώ μετά τι πρέπει να το αφήσω? Θα βγουν άλλοι 100 μετά να πούμε καλά. Τον αφήνεις και μας βρίζει. Θα την κάνουμε και μήνυση. Αχού! Γιώργο! Λοιπόν, για δες, επειδή έχουν μαζευτεί δύο πανέρια με ασυδέρωτα. Ναι. Παιδιά, τι δωράκλα δίνω σήμερα. Και με είπε η. Τι δωράκλα. Ακόμη, λέω, εντάξει, ρε κορίτσι μου, στο τρίτο λοπανέρ που μαζευτεί δεν θα ασυδέρωτα. Τι δωράκλα. Θα πω στη γογό να στείλει μήνυμα. Που γυναίκα στείλει μήνυμα να σε κληρώσω. Σήμερα θα ξεχάσω τις αρχές μου, δεν είναι. Άλλο πράγμα θα με βάλεις όπως είναι. Γιώργος. Θυμάμαι παλιά στο στρατό. Ναι. Πώς σιδερώναμε το παντελόνι. Είχε σίδερα τότε. Είχε ηλεκτρισμό. Όχι ρε. Όχι. Σηκώναμε το παντελόνι. Είχε κάνει ένα σιγήν τα ηλεκτρικά που ήταν και τα λοιπά. Είχε τότε. Είχε ηλεκτρισμό. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Ναι. Είχε ηλεκτρισμό. Ναι. Εντάξει. Είχε, έλα, αστειεύομαι, σε πειράζω, στρώμα, σε πειράζω γιατί σ' αγαπάω, ναι. Έλα. Ναι, σηκώναμε το στρώμα και βάζαμε από κάτω το παντελόνι. Ναι. Βρέχαμε γύρω-γύρω το λίγο ελεύθερο. Πολύ ωραία πατέντα αυτή. Για να σιδερωθεί το παντελόνι. Το πουκάμε σου πάντα ήταν σιδερωτό. Το δε μπουφάν δεν σιδερωνόταν και ήμασταν εντάξει. Και ωραία. Καμιά φορά, μα δεν έχει την τζάγκα, αεροπορία, γιατί δεν είμαστε στρατό, ήταν. Έβαζε κανένα βιβλίο πάνω, καμιά κυκλοπαίδια. Ναι, γιατί, έτσι. Αυτά είναι τα λεγόμενα, το λεγόμενο στρωμασίδερο. Πιστεύω σήμερα να πάνε όλα καλά. Το 0 πίσω και 2 μπροστά. Μετά το πατατράκ που είχαμε πάθει, αν θυμάσαι και θυμούνται τα αδέλφια, στο Άκα από τον Παναθηναϊκό παίζαμε στο κύπελο. Βγάλαμε αντίδραση. 9.30 ώρα. Έτσι μέχρι το τέλος. Μαχαίρι στα δόντια, το νου σας ρεμάλια. Σήμερα θα πάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό. Φιλιά, γεια σου Γιωργάρα μου, γεια. Μην καλείτε άλλο, οι 4 που είναι μέσα, τους έχουμε εντός. Παρακαλώ, όπως φώναζε και η γραμματεία, τώρα να το πω, σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, που είχε ρε παιδί μου, κύριε Τάδε, τον έχω μέσα, τι να τον κάνω. Ένα είναι αυτό. Και είχαμε πει στην κοπέλα στη γραμματεία, πάρε τον Τάδε καλεσμένο. Κωστή, τον παίρνω. Τι να σου πω, κορίτσι μου, η προσωπική σου ζωή είναι μια δική σου υπόθεση. Άντε ρε να χαθείς. Μα τι με ρωτάς, εσύ δικαίωμά σου τώρα, τι θα κάνεις. Πάμε, ναι, γεια σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το κορίτσι. Καλώς την, έλα, ναι. Τι μου κάνεις? Τι σου κάνω? Καλά εδώ. Είδες, είναι σαν τα προηγούμενα που είπες. Τον παίρνω. σου κάνω τα γλυκά μάτια. Έτσι, μπήκα στο κλίμα. Έτσι. Μα άλλο να το ακούς τώρα. Καταρχήν, έτσι. Ναι, για πες. Καταρχήν τον ισοπαίδωσε στον άνθρωπο πριν. Μόνο που δεν του είπες ότι σιδέρωνε με το βαποράκι με το κάρβουνο μιλάμε. Το σίδερο με το κάρβουνο. Είχα και άλλη απάντηση. Τον έκανε και τον τελείωσε. Την κράτησα που είπε ότι στο κρεβάτι και είπα να του πω γιατί στις σπηλιές είχατε την κρεβάτια. Γιατί είναι παλιός. Είναι παλιός ο Γιώργος, είναι, αλλά αγαπημένος. Και γεμάτος ζωντάνια, μακάρι στα 80, στα 80 να είμαστε και εμείς. Να τα φτάσουμε καταρχήν. Γιατί δεν είμαι τόσο σίγουρος. Έτσι. Και να είμαστε με τη δική του ζωντάνια. Για πες, κοπελάρα μου, πες μου καταρχήν να σε βάλω κλήρωση. Όνομα και τρία τελευταία ψοφία. Να με βάλει κλήρωση. 894. Πες και όνομα. Εύη. Τέλεια. Σε έβαλα ήδη. Και να σου πω το εξής. Ναι. Λυσάξαμε με τους παίκτες, με την ομάδα, με τον προπονητή. Ναι. Με όλα λυσάξαμε. Ναι.
Λυσάξαμε όμως. Ναι. Άντε, ας τα ξεχάσουμε όλα. Βέβαια, αυτά που είπε ο προπονητής δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Εντάξει, θα πάρει και αυτό, θα δρομολογηθεί και αυτό. Έτερων εκάτερων. Τώρα όμως έχουμε έτσι, μάχη, ναι. Εύη μου, μάχη σήμερα. Αυτό, στο μπράβο. Ανταπόψε, ανταπόψε να είμαστε ενωμένοι, να είμαστε χαρούμενοι. Τι ωραίο αυτό, πώς το είπες. Πώς το είπες. Πώς το είπες, πολύ ωραίο το. Ενωμένοι και χαρούμενοι. Άντε. Άντε, άστα, είμαστε όλοι στην τζίτα. Αυτό διδάσκεται, να ξέρεις, στην ψυχολογία του αθλήματος και του αθλητισμού. Οι σπουδαίοι αθλητικοί ψυχολόγοι, το άντε, γιατί, έτσι. Είναι από Σίγμουντ Φρόιτ και πέρα. Από Φρόιτ και πέρα ψυχολογία. Από Φρόιτ. Άντε, γιατί, άντε. Αυτό το άντε, γιατί είναι γενικά στη ζωή μας. Ναι, γενικά, γενικά. Δεν ξέρω για τη δική σου ζωή. Παντού. Εντάξει. Παντού. Εμένα στη δική μου ζωή είναι και στη δουλειά μου παντού, και σε όλα. Άντε, γιατί, άντε. Παντού. Ναι, με το γλυκό λόγο, ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πέφτει και τον Πινελίκη. Από Έτσι. Φιλιά πολλά. Εντάξει, και η γκρίνια χρειάζεται και όλα χρειάζονται. Η κριτική, είπαμε, δεν γίνεται να βάζουμε τα πράγματα, τα σκουπιδάκια κάτω από το χαλί. Όταν αγαπάς, ενδιαφέρεσαι, σχολιάζεις, κριτικάρεις με αγάπη και πόνο. Και πόνο. Σωστό. Έτσι, και πόνο. Σωστό. Και κάτι ακόμα τελευταίο. Βεβαίως. Χαίρομαι, επειδή σε ακούω κάθε μέρα, που έχεις σταθερούς ακροατές, αλλά σε παίρνουν και αρκετοί καινούργοι. Ναι, όντως, αλήθεια είναι αυτό, το βλέπουμε και στα μηνύματα. Εντάξει. Ναι, είμαστε εγώ το χαίρομαι. Είμαστε χαρούμενοι που έρχονται στην παρέα μας. Εντάξει, είναι ευτυχία, ναι. Είναι ευτυχία. Και έχει και όλες τις ηλικίες. Όλες. Και όλες τις ομάδες. Έτσι. Αχώ. Έχουμε και τα. Και όλα τα φύλλα. Και όλα τα. Όλες τις εθνικότητες. Έτσι. Φιλιά, Εύη μου, σε ευχαριστώ έτσι, πολύ. Έτσι. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, φιλιά, πολύ. Bye. Πάμε. Γεια σας. Ναι. Άντε ρε Κωστάκη. Παιδιά, αυτές οι τέσσερις, μην παίρνετε άλλο. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, ανθρώπινη ώρα. Ναι. Και πριν τέσσερις είπες. Ενά, τι αφού ξαναβγήκαν, τι να κάνω. Ξεφυτρώνουν. Απαιτώ να βγαίνω πριν τον Κολομπάμπουε. Δεν υπάρχει. Είμαι καρά Γιάννης. Αυτός είναι Κολομπάμπου. Είναι μετά από μένα. Δεν γίνεται. Βγαίνει πριν από μένα, λέει αυτά που θέλω να πω. Εγώ τι θα πω τώρα, ρε Χρήστο, να πούμε. Συμφωνώ με τον προλαλήσαντα. Τώρα αυτά θα λέμε. Τρεις φορές το έχω κάνει. Αυτό θα κάνω συνέχεια. Θα πω μια ιστορία γρήγορη. Ναι. Είμαι στην πιάτσα στο Ιπποκράτειο. Ναι. Κωνσταντινούπολης. Κυριακή απόγευμα. Και απέναντι, ξέρεις πως είναι οι οικοδομές, είναι σαν, πώς θα το πω, ναι. Δεξιά και αριστερά, ναι. Όλο ευθεία στο βάθος δηλαδή, ναι. Το μόνο κοινό είναι ο ουρανός. Ναι. Φίλε, και έχει ένα πολύ ωραίο μήνος, λέγεται από πουλιά. Αυτά με χέσανε, σχήματα. Να ξέρεις. Αυτά είναι! Λοιπόν, τα καταγγέλω! Αυτά τα παλιοπούλια! Λοιπόν, και ξέρεις, δεν είχε και δουλειά, περίμενα, καθόμουν εκεί και τα κοιτούσα. Κάναν κάτι σχήματα στον ουρανό, μια δεξιά, μια αριστερά, μια ανοίγα. Ωραία, στόχευαν, κάτι ξέρεις. Μπρένες, κάτι αυτά. Όχι, ήταν πολύ σημάδευαν, φίλε, πώς σημαδεύεις την τουαλέτα για να μην κατουρίσεις έξω που λες. Τα έβλεπα έτσι πολύ μακριά και χάζευα, λέω πού δεις τι κάνουμε, ρε φίλε. Και ξαφνικά, ρε φίλε, εκεί που τα χάνω. Λέω εντάξει ρε παιδί μου, όλα καλά, κάπου φύγανε. Δεν είναι και ένας πελάτης, προχάνω πιο κάτω και είναι πιάνει το φανάρι Κωνσταντινούπολης. Αχ, έχετε για βρίσουν. Φίλε, δεν έμεινε αμάξι σημείο. Είναι σαν να έχασες το paintball. Άστα να φάνε και τέτοιο κουτσούλιμα. Ωραία, φίλε. Τίποτε, φίλε. Σκοτάδι. Πώς είναι στο Λεωνίδα με τους 300 που κάποια στιγμή σκεπάζει ο ουρανός και τα βέλη κρύβουν τον ήλιο. Ένα τέτοιο. Από σκατό, Ναι, ρε φίλε, από κουτσουλιά. Είναι άλλο. Σκατοκατάσταση. Κωστάκι, δώσε τα τρία τελευταία ψοφία. 7,60. 7,60. Έγινε Καραγιάν. Λοιπόν. Ναι. Αυτά. Ένα θα σου πω. 0 πίσω, 2 μπροστά. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Άντε πάμε για την νίκη, άντε τα φιλιά. Γεια σου Κωστάκι μου. Γεια σου Κωστάκι μου. Πάμε. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καταρχάς να σου ζητήσω συγγνώμη που σε ανάγκασα να μην κλείσεις. Έλα Παναγιώτη, γίνονται αυτά αδερφέ μου, γίνονται αυτά όταν είναι τσιτωμένα τα νεύρα. Έχω ένα χούι, ανάβω εύκολα και σβήνω και εύκολα. Εντάξει αγόρι μου, λοιπόν, τίποτα, μόνο που είπες η συγγνώμη για μας τελείωσε η ιστορία. Τελειώνει εδώ. Πρόσεξε να δεις λιγάκι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο προπονητής τι συστήματα παίζει, τι κάνει. Με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα
να είναι μέσα στα αποδυτήρια, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο, ένα ευσκιόφυλλο δέντρο. Σωστός. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, μισό πράγμα... δευτερόλεπτο. Δεν διαφωνήσαμε επί της ουσίας στην κριτική στον προπονητή, έτσι. Πρόσεξε, δηλαδή δεν ούτε καθαγιάζουμε τον προπονητή. Άκουσε και εγώ χθες ήμουν πολύ σκληρός όσο λίγες φορές μαζί του για τη δήλωση. Διαφωνήσαμε για τον όρο και για την συγκεκριμένη έκφραση. Ναι, 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 έτσι. Αυτό, το κλείνουμε. Θα πάμε. Στεναχωρηθώ πάρα πολύ. Ναι. Αν ισχύσει αυτό που τραγουδούσαν οι παλιοί και οι συντριβανίσκοι, το θυμούνται. Νύχτα ήρθες, νύχτα φεύγεις, ναι. Τζάκναντι, τζάκναντι που λέγαμε. Λοιπόν, φίλε, είχαν βγάλει για το τζάκναντι σύνθημα, έτσι. Κανονικά. Νύχτα ήρθες, νύχτα φεύγεις, τζάκναντι, τζάκναντι. Λοιπόν, το θυμούνται οι παλιοί. Σήμερα. Σήμερα θα φανεί τι πραγματικά συμβαίνει στην ομάδα. Συμφωνώ. Εάν αλλάξει όλο το σκηνικό, μετά θα πρέπει να ψάχνουμε, να μην πω τι πρέπει να ψάχνουμε για το τι συνέβη. Αν το σκηνικό δεν αλλάξει, ναι, ναι, σημαίνει ότι υπάρχει αρρώστια που πρέπει να τη δούμε. Να τα δούμε όλα αυτά. Ας έχουμε σήμερα το μυαλό μας στο να πάρουμε μία νίκη, αν είναι εφικτό, και από σήμερα μισή πρόκριση. Έτσι, Παναγιώτη μου, και όλα τα άλλα εδώ είμαστε, βλέπετε. Ούτε φοβόμαστε κανέναν, ούτε υπάρχει κανένας λόγος, ούτε κρυβόμαστε, ούτε τίποτα. Ό,τι βλέπουμε το λέμε, ανοίγουμε τις γραμμές, να εκφράσετε κι εσείς αυτό που έχετε μέσα σας. Εμείς που είμαστε πίσω από το μικρόφωνο, το απορροφάμε όλο αυτό, να ξέρετε. Μας επηρεάζει η ατμόσφαιρα όλη αυτή, γιατί κι εμείς το ίδιο σκεφτόμαστε με εσάς. Δεν μπορώ να δεχθώ μέσα μου ότι αυτοί οι παίκτες μέσα σε ένα διάστημα μηνών από εκεί που ήταν βρεθήκαν εδώ, ναι, που βρίσκονται. Εντάξει. Δεν μπορώ να το δεχθώ αυτό το πράγμα μέσα μου και ψάχνω να βρω σενάρια. Παναγιώτη, εντάξει, μου, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω και για το... 069, Κωστή, 069. Έγινε, να είσαι καλά, να είσαι γερός, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Ευχαριστήθηκα πολύ για τη συγγνώμη του Παναγιώτη, το κατάλαβε, το κατάλαβε. Ναι, καλημέρα. Έλα, μωρό μου. Για πάμε, σε ακούω. Πρώτα βάλε 9.47 για μετά θα μ' ακούσεις. 9.47. Σε έβαλα. Λοιπόν, πάμε. Κάρε στα περμητίδο Λεβαντάρσκε στο πλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθεί. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Και στο νεκροθάφτη. Κουφάλα νεκροθάφτη, δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Εννοώ τον οδοντίατρο με την κουφάλα στο δέντρο. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε, να ξέρετε. Εσύ, μεγάλο πρόβλημα αυτό. Σε ρωτάει η άλλη τι να τον κάνω. Κράτα τον μέσα, παιδί. Δεν μας πέφτει με τίποτα, ρε. Το ένα είπε εσύ, τον... Όχι, τον έχω μέσα. Τι να τον κάνω, ναι. Και το άλλο... τον μέσα, καλά κάτω, λέει, δεν μας πέφτει με και τίποτα. Και το άλλο, της έχουμε δώσει το νούμερο να πάρει τον καλεσμένο και λέει, Κωστή, λέει, τον παίρνω. Λέω, τι να σου πω. Όπως καταλαβαίνεις. Εγώ. Τώρα, εγώ τι να σου πω. Εγώ τι να σου πω τώρα. Την κοιτάω, λοιπόν, ήταν και καλοφτιαγμένη. Αυτό που έκαναν τα πουλιά δεν ήταν χέσιμο, ήταν ξεκόλιασμα. Λοιπόν, έπρεπε να πάρει το 199 με τη μάνικα. Με τη έκπληξη λίγο έχεις πάει, ρε μαγάζα, που τα δείξεις. Πω. Άστα. Κι άλλη φορά το έχουν κάνει, ε. Δεύτερη. Στο ίδιο δέντρο. Σε μια γωνιά. Δεν βάζω μυαλό. Στη Συνδίκα η στην άλλη φορά. Και η Συνδίκα τρίτη φορά. Στη Συνδίκα, φίλε, άστο. Τρίτη φορά ήτανε. Ναι, ναι. Λοιπόν, όχι λαχείο να πάρεις, να πάει να πάρεις ένα προποζήδικο και όλα τα προπόνατα και εσύ, λοιπόν. Εγώ δεν θα πω πολλά πράγματα, μια κουβέντα θα πω. Μιζίμ, πάω. Μιζίμ, τα πες όλα. Ο δικός μας, ο αγαπημένος. Σε φιλώ. Γεια σου, παυλάρα μου. Ψωμί. Γεια σου, αγόρι μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, ναι. Γεια σας. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί, good the boy. Και Τετάρτη, γιατί ο Κολομπάμπου νομίζω ότι παίρνω μόνο Δευτέρα. Και. Έλα. Ο Κολομπάμπου νομίζω ότι παίρνω μόνο Δευτέρα, Θοδωρής. Έλα, ρε, Θοδωρή. Έλα, αγόρι. Και Τρίτη, και Τετάρτη. Και Τρίτη και Τετάρτη και κάθε μέρα, ρε, και με ποσταρίσματα ψαγμένα. Για λοιπόν, πάμε λοιπόν. Καταρχήν, εγώ έχω τάση αυτοκριτικής. Κανένα πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι ενοχλώ. Ο καθένας έχει την άποψή του, τη σεβόμαστε, διαφωνούμε, συμφωνούμε. Γι' αυτό αποπνέει η υγεία η εκπομπή. Γιατί ο καθένας έχει την άποψή του. Αυτό κάνουμε. Έτσι, τώρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, αν συμφωνούμε, διαφωνούμε για το πέναλτι ή όχι κτλ. Αυτό είναι υγεία. Είναι υγεία. Τέλος. Τι κάνει βέβαια και ο Κάκος δεν συμφωνεί μαζί μου. Τώρα, άμα μας ενδιαφέρει ο Κάκος ή όχι, άλλο Παπαγγέλιο. Αυτό που λες δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ δεν. Τι βλέπεις εσύ, θέλω να ξέρω. Η άποψή σου με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από του κάθε Κάκου. Να ξέρεις.
Έτσι. Ναι. Και αυτό που είπα Κολομπάδο, γιατί μάλλον μπερδεύεσαι, είναι ότι εγώ προτιμώ, λέω, να ασχοληθώ με τα αγωνιστικά. Δεν είπα, φίλε, ότι είμαστε σε ένα παράδεισο κατά τα υπόλοιπα. Δεν μπερδευόμαστε. Είπα ότι προτιμώ να ασχολούμαι με τα αγωνιστικά. Εσύ προτιμάς να ασχοληθείς με το αξιογωνιστικό περισσότερο. Με γεια σου, με χαρά σου. Κανένα πρόβλημα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Τελειώσαμε. Okay, αυτό παρακάτω τίποτα. Σήμερα είναι να κερδίσουμε τίποτα άλλο. Μηδέν πίσω, δύο μπροστά, λέω εγώ. Και ας παίξει στόπερ ο Χόλγκερ Τρίμχολτ. Δεν με απασχολεί. Φιλιά πολλά. Θοδωρή, δώσε να σε βάλω στην κλήρωση. Δώσε να σε βάλω. Α, το κοστί δεν πειράζει. Άντε, έγινε αγοράκι. Γεια. Λοιπόν, τέλος. Μην μπαίνετε άλλο ή αν θα πάρετε, περιμένετε στο διάλειμμα. Πάω σε διάλειμμα. Να θυμίσω. Ηλεκτρονέτ Μπαμπουκής Νικολαίδης. Δωράκλα και σήμερα. Σίδερο, σύστημα σιδερώματος με τη γεννήτρια μέσα, με τα σούξου μουξου και τα λοιπά. Να πούμε, χαίρεσε να τσαλακώνεσαι για να τα σιδερώνεις. Θα το κληρώσουμε στο 2ωρο το σημερινό και στην ώρα το μεσημέρι, 2 με 3. Εντάξει, πουλάκια μου, ξηγημένοι να είμαστε. Με τα τηλέφωνά σας, τα σταθερά, αλλά και με τα κινητά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Αιγαίων, ψαρούκλες, πεντανόστιμες, νηστίσιμα, να γλύφετε τα δάχτυλά σας. Δεν καταλάβετε νηστεία και καλαμάρια και μύδια και χταποδάκια και σούξου μουξου υπέροχα και στο διοικητήριο και στο ρεόκαστρο. Ζηλεύουν οι υπόλοιπες ψαραγορές το Αιγαίων. Μιλούν γι' αυτό, σηκούνονται όρθιοι όταν μπαίνει το Αιγαίων μέσα. Νικολαίδης Αγροπλαστεία, υπέροχα, Καραολί και Δημητρίου 235 163, ψωμάρες, τουρτάρες, γλυκάρες, κεράσματα, νηστίσιμα, τα πάντα σφολιατοειδή το πρωί με την καφεδιά σας. Αναμπαμπαμ, μπαμπαμπαμ, μπαμπαμπαμ, μπαμπαμ. Και τσαντεκίδης αυτοκινητάρες, παιδιά. Άμα δεν σας βγάζει άλλο το σαραβαλάκι σας εκεί, θα πάτε, πληρώνετε όπως μπορείτε, το παίρνετε σαν καινούριο, σαν καινούριο. Έτσι, ανεβαίνοντας στον δρόμο για το ωραιόκαστρο απέναντι από τα Τζάμπο, μπαίνετε μέσα και λέτε, ο Τσάτς είπε το και το. Και διαλέγετε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε, τι ζούμε τις μεγάλες στιγμές. Ακόμα και αυτές που δεν είναι ευχάριστες. Δείχνουμε χαρακτήρα, βγάζουμε αντίδραση. Δεν ξεχνάμε αυτό που αγαπάμε. Δεν ξεχνάμε το σύνθημα. Εμείς μαζί για μια ζωή. Όπως και το ζούμου σου. Προσέξτε, προσέξτε. Δεν λέμε... Ζούμε ευχάριστες στιγμές, ζούμε χαρούμενος. Το λέω συνέχεια. Μια και αναφέρθηκα σε μεγάλες στιγμές. Δυστυχώς λόγω του ιού αυτού, του κορονογιώκα, αναβάλλεται η αιμοδοσία μας. Και το μεν αχέπα δεν μπορεί να μας δώσει, μάλλον μπορεί να μας δώσει το κινητό συνεργείο, αλλά καταλαβαίνετε ότι 4-5 άνθρωποι μέσα, νοσοκόμες, γιατροί, με τόσο κόσμο να μπαίνει, δεν μπορούν οι άνθρωποι. Εμείς φυσικά τέτοιες στιγμές δεν είναι και το πιο σοφό να πάμε στο ΑΧΕΠΑ. Είναι ειδικές συνθήκες. Αλλά και δεν μπορούμε, δεν ξέρουμε και ο άνθρωπος που θα έρθει να δώσει αίμα, αν έχει κολλήσει, αν είναι γρυπωμένος, αν έχει οτιδήποτε τέλος πάντων. Άρα αναβάλλεται η αιμοδοσία μας. Αυτή που ήταν να γίνει 15 Μαρτίου. Δεν θέλαμε να είναι αυτός ο λόγος που θα αναβληθεί. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, με ό,τι αποθέματα έχουμε, και δεν είναι πολλά, λοιπόν, θα πάμε για την επόμενη που είναι 30 Αυγούστου. Ελπίζουμε μέσα στο καλοκαίρι να έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση, να σταματήσουν εδώ τα κρούσματα. Την ώρα που το λέω, βλέπω απέναντι στην τηλεόραση 8 κρούσμα στο ΑΧΕΠΑ, 8 κρούσμα πανελλαδικά, και είναι στο ΑΧΕΠΑ. Αυτό που λέμε, αυτό που λέμε. Ψυχραιμία θέλει, υγιεινή, καθαριότητα και πάνω απ' όλα όχι πανικό, όχι πανικό. Αυτή τη στιγμή ένταση στις Καστανιές Εύρου. Οι μετανάστες, λέει, πετούν με εκτοξευτήρες χημικά κατά αστυνομικών. Νομίζω πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, αυτοί που γκρινιάζουν, ότι δεν είναι... απλά και μόνο οικογένειες με ένα παιδί στην αγκαλιά. Αυτοί που μιλάνε τουρκικά και που χρησιμοποιούν χημικά και είναι οπλισμένοι. Νομίζω ότι όλο αυτό είναι κάτι το οποίο συνέβη. Βρέθηκαν δηλαδή δύο μπουλούκια και ήρθαν έτσι και θέλουν να περάσουν απέναντι. Το καταλαβαίνετε ότι ο άλλος παίζει παιχνίδι απέναντι. Όλο αυτό είναι προγραμματισμένο, όλο αυτό είναι ενορχιστρωμένο, όλο αυτό είναι καθοδηγούμενο. Τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Να ξαναπώ ότι. Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, οι εκπληκτικές και υπέροχες γεύσεις, πεντανόστιμα φαγητά εκεί, απέναντι από το Μασούτι στα Ελευθέρια. Όποιος πήγε
ξετρελάθηκε με τα κρεατικά του, με το ψήσιμό του, με την ποιότητά του, με την ποικιλία του, με τις τιμές του, με την εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και ξαναπάει ο κόσμος σε ένα πλήρως ανακινησμένο χώρο, σε ένα μαγαζί κούκλα. Και φυσικά Χαλβάς Λουκάς, αυτή είναι η αυθεντική συνταγή, φτιαγμένη στο χέρι. Την έφεραν οι παππούδες και η οικογένεια τη συνεχίζει εδώ. Γι' αυτό έχει 14 καταπληκτικές γεύσεις, γι' αυτό και εξάγει παντού στο εξωτερικό. Χαλβάς Λουκάς, τηλεφωνήσε στο 76-43-62, γιατί μόνο σε εκλεκτά σημεία βρίσκεται αυτός ο Χαλβάς, όχι παντού, όπου να είναι. Πάμε τώρα στις γραμμές, να μιλήσετε εσείς. Καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλώς το φιλάρετο. Καλώς το φιλάρετο. Να ξαναπώ, φιλάρετε, κληρώνουμε σύστημα σιδερώματος Bosch με τη γεννήτρια, 180 ευρώ δώρο από την Electronet. Εκπληκτικό δώρο σήμερα. Σε ακούμε, φίλε μας, σε ακούμε. Όλοι μαζί, ομάδα, προπονητής και εμείς, με ψυχραιμία, να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ουσιαστικά χρειάζεται αυτό που λέμε το νου μας ρε μάλια. Όλοι μας. 100%. 100%. Γι' αυτό το έχουμε. Το νου σας ρε μάλια. Γι' αυτό το λέμε πάντα. Σε κάθε περίπτωση, για όλους μας, ό,τι πώς το έχει ο καθένας. Είτε είναι παίκτης, να πω την αλήθεια, έτσι, προπονητής, ο λαός, όλος ο κόσμος. Ναι. Το ολόκληρο είναι το νου μας καλά. Ρεμάλια. Ναι, ναι, σωστό. Και το καλά μπορεί ναι, να κολλάει στα ρεμάλια. Καλά ρεμάλια και όχι το νου μας καλά. Σωστά, το βάζω όπου θέλεις. Όπου πάει το κόμμα, ήξεις αφήξεις, ούκα το πολέμο θνήξεις. Όπου πάει, λέει, το κόμμα, εκεί είναι ανάλογα με την περίπτωση ο παπάς. Φιλάρετε, και το βράδυ να μας έρθει το χαμόγελο πάλι. Αυτό. Γεια και χαρά. Φιλιά, γεια σου, φιλάρετε. Αγαπάμε πέρα από τα αποτελέσματα. Το λέω σε κάποιους που δεν έχουν καταλάβει τι εστί ΠΑΟΚ. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν τα επιζητούμε, ότι δεν τα κυνηγάμε. Όσοι ονειρεύονται επιστροφή σε ζωφερό, σε παρελθόν, τέταρτο-πέμπτος και έτσι, πλανώνται πλάν νικτράν και θα το καταλάβουν πολύ σύντομα αυτό. Επειδή ήρθε στραβοπάτημα, επειδή μπορεί να χάσω το πρωτάθλημα ή επειδή οτιδήποτε. Όσοι ονειρεύονται επιστροφή στη μιζέρια, κάνουν τεράστιο λάθος. Ναι, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα Κωστή. Καλώς το παιδί, καλώς το φίλο μου. Καλώς τον. Τι έγινε. Γεια σου Παναγιωτάκη, εσύ είσαι. Αγόρι μου. 2-0 είναι το βράδυ, ε. Τι ωραία τραγουδάκια ανέβασε στον τοίχο. Ωραία τραγουδάκια ανέβασε στον τοίχο. Ωραία τραγούδια. Αγόρι μου. Και ωραίο το αφιέρωμα στην Παναγιά της Τίνου. Πολύ μου άρεσε. Έπεσε. Κρίμα. Παναγιώτης. Ναι, καλημέρα. Ξαναπάρε Παναγιωτάκη. Ναι, καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλημέρα. Η Λίβερπουλ έχασε, αλλά δεν τα διαλύσανε. Έγραψε ένας πολύ ωραίο. Που πας ρε χωρίς το σκούφο ρε Κλόπ. Το φορούσε χθες. Παιδιά, δεν ξέρω, το είδα το μάτς. Ήτανε για 6 γκόλ η Λίβερπουλ. Την έκαναν οι άλλοι κουδούνια. Κουδούνια, αυτός ο μαύρος μπροστά. Μάλιστα. Μήπως χαλαρώσαν και αυτοί, σου λέει, το πήραμε τώρα και εντάξει, διακοπές από τώρα. Δεν ξέρω. Μάλλον και πρέπει να τα σπάσουν τώρα. Η ερώτηση είναι η εξής. Την επόμενη μέρα το πρωί, στο Liverpool FM, δεν βγήκε κάποιος να πει το παίξατε στο στοίχημα, ρε γαμπλές. Παλιοκουβάλες, χαλαρώσατε τώρα, είχατε παίξει 3-0-3, έτσι. Να φύγετε, ρε, πονάνε τα μυαλά μας. Μάλιστα. Για πες. Τι να πω, εντάξει. Τα πες όλα, φίλε. Νομίζω αυτό. Τι να πω, εντάξει, νομίζω μας πραγματικά περιγράφει την ψυχολογία μας. Όπως το λες. Το κεφάλι κάτω, δουλειά και λίγα λόγια. Για να μην πω καθόλου λόγια. Καθόλου ακόμα πιο ωραία. Τα λίγα λόγια ζάχαρη λέει και τα... Καθόλου λόγια γιατί... Ναι. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Καλά τώρα. Αλλά. Με ρώτησε κάποτε ένας παππούς στον παιδότοπο, λέει, γιατί ρε Κωστή αυτό το πράγμα με τον ΠΑΟΚ, λέει, δηλαδή κάνουμε μια ήττα, καταστροφή αυτά, έτσι. Του λέω, άκουσε, σκέψου ότι
η αθλητική επικαιρότητα είναι ύδατα που είναι ήρεμα, λιμνάζοντα. Έτσι, μια ήρεμη θάλασσα, μια ήρεμη λίμνη. Και έρχεται ένας τεράστιος βράχος να πέσει από μεγάλο ύψος. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένα βοτσαλάκι που κάνει ένα κλίτς και κάνει δύο κύκλους γύρω-γύρω. Είναι ένας τεράστιος βράχος που όπου πέσει δημιουργεί κύμα, δημιουργεί ένα μπουμπούλα αναστάτωση. Γι' αυτό. Έτσι το έχω σκεφτεί. Και τι λέμε, κάτω από μεγάλο βράχο. Καλά φίλε. Όχι Τσούμπα, όχι Τσούμπα, όχι εσύ. Γιατί πετάγεσαι Τσούμπα. Γιατί Τσούμπα, γιατί. Μάλιστα. Πες μου να σε βάλω και στην κλήρωση. 8.50 έγινες. Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Bye bye. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Σας βάζω και στην κλήρωση που θα γίνει μαζί και με τους ακροατές στο 2-3. Στο ποιος αυτός! 1-0. Ευχαριστούμε ρε παιδιά, με κίνηση. Άμα βάλουμε κάμερα, τη γαμπίμπισα. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί! Καλώς τον. Ο Ζωής είμαι. Έλα, Ζωή, τι γίνεται. Μια χαρά, μια χαρά. Όλα εντάξει. Μια χαρά, λοιπόν, με έβαλε η γυναίκα να πάρω τηλέφωνο για το δώρο. Βέβαια, και ως γνωστόν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που θέλουν οι γυναίκες μας. Έτσι βέβαια. Θα έπαιρνα, όσοι, έτσι κι αλλιώς θα έπαιρνα. Αλλά στα μπίπι μου το δώρο, αν δεν μου το λέγει η κυρία, θα έπαιρνα να μιλήσω για τον ΠΑΟΚ. Σωστό? Έτσι, καθάρισε λαιμό. Λοιπόν, πες μου λίγο Ζώη το... Καλά, δεν υπάρχει άλλο Ζώης, αλλά ας είμαστε σε περίπτωση που... Πες μου τα τρία τελευταία ψοφία. 581. Τώρα σε ακούω τι άλλο θες πέρα από το σίδερο. 580, ε. Ναι, το έγραψε, ναι. Α, άλλο, ωραία. πες μου άλλο, εκτός από την κλήρωση. Λοιπόν, σήμερα θα είμαστε στο γήπεδο. Φυσικά. Όπως κάθε φορά είμαστε στο γήπεδο. Θέλουμε, εγώ βασικά προσωπικά θέλω να δω από τους παίκτες τουλάχιστον πάθος και από εκεί και πέρα ό,τι βγει, βγήκε. Αλλά θέλω να δω πάθος. Και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι, να είμαστε πάντα όπως είμαστε εδώ και το τελευταίο καιρό, κύριοι. Με φωνή, με πάθος, βγαλμένα λαρίγια, τα μάτια πεταγμένα έξω, να το καταλάβουν και οι παίκτες. Να μας βγουν τα σηκώτια απ' έξω. Να τρυπήσουμε τα αυτιά των αντιπάλων, να καταλάβουν ότι βγάλαν γλώσσα, έτσι, και να δούμε μετά. Να δούμε, παίξτε. Παίξτε. Αυτό θέλουμε. Παίξτε. Αυτό. Αυτό θέλουμε. Μαχαίρι στα δόντια. Δεν είναι απέναντι κανένα μεγαθύριο. Εμείς τους κάναμε ανθρώπους. Εμείς τους δώσαμε το δικαίωμα. Έτσι. Έτσι απλά. Έτσι ακριβώς. Ζώη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, καλή συνέχεια, Κωστή. Να σε καλά, αγόρι μου. Να σε καλά. Πάμε. Αυτές οι δύο γραμμές που είναι μέσα, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Παρακαλώ. Μήπως γνωρίζετε. Ναι. Τι θα ξεκαθαρίσει σήμερα, Κωστή. Θα ξεκαθαρίσει, φίλε. Ποιοι θέλουν να είναι εδώ, ποιοι δεν μπορούν. Όχι, ποιοι δεν θα είναι, ξέρω εγώ. Το αμάξι σου από τις κουτσουλιές. Φίλε. Δεν είναι και αμάξι μου, είναι αυτό που μου έχουν δώσει από το συνεργείο. Έτσι, ένα πεζό 206. Το ξέρω, κατάλαβα. Με 206 κουτσουλιές. Λοιπόν, Κωστή, ναι. Σήμερα, φίλε, θα ξεκαθαρίσω για ένα πράγμα. Αν η ομάδα έχει τα ψηφικά αποθέματα να βγάλει αντίδραση. Σωστό. Και μπορεί να δείξει επιτέλους να δώσει απάντηση σε όλους μας, γιατί και σε εμάς και σε όλους τέλος πάντων. Αλλά κυρίως οι παίχτες, σαν παίχτες ότι μπορούμε, ναι, εδώ είμαστε, εμείς ήμασταν που τα πήραμε όλα πέρσι. Όσοι θα παίξουν σήμερα, να βγάλουν όλη την ψυχή τους στο γήπεδο μέσα. Να μην έχουν κουράγιο ούτε να περπατήσουν μετά. Αυτό ζητάμε, αυτό ζήτησε και η αντιπροσωπεία που πήγε από τα αδέρφια εκεί. Αυτό τους ζήτησε. Βγάλετε ψυχή. Κωστή, ένα πράγμα ακόμα θα ξεκαθαρίσει. Σήμερα θα φανεί ξύλοι βγαίνουν στο γήπεδο μόνο για τέτοια ντέρμπι. Γιατί, δηλαδή, αφού χάσαμε προχθές, σήμερα μπορεί να μην πάνε. Γιατί δεν χρειάζεται να σκοτώνεις όλα τα μάτς. Και σήμερα θα δείξουμε ένα πράγμα. Ποιοι πραγματικά αγαπάνε την ομάδα και ποιοι πραγματικά πηγαίνουν. Ακριβώς. Και δεν αφήνουν την ομάδα μόνη της. Όπως κάθε φορά. Όταν χιονίζει, όταν έχει ήλιο, όταν έχει κρύο, όταν είναι ο αντίπαλος όποιος και να είναι. Σήμερα θα φανεί ποιοι είναι όντως στην ομάδα και ποιοι έρχονται μόνο για τέτοια ντέρπη. Έτσι. Ακριβώς. Και ποιοι έρχονται μόνο και μόνο για να βγάζουν φωτογραφίες και να λένε να ήμουν και εγώ εκεί.
Φιλιά, αυτό ήθελα να πω, Κωστή. Σε ευχαριστώ. Άμα θες βάλουμε συμπλήρωση. Μανώλης, πες μου 600 ή 500. 600. 500 είναι ο φουβού. Έγινε Μανώλη. Φιλιά, εσύ με μπερδεύετε. Εσύ με μπερδεύετε, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα. Ναι, γεια σας. Ναι. Κωστάκη, καλημέρα. Καλώς τον. Καλώς τον. Θα ήθελα πρώτα να δώσω τα συγχαρητήριά μου για το μανάδι, το Μάκη, γιατί δεν έχω κάνει παρέα. Εδώ και 30 χρόνια, 35 χρόνια, ήταν ένας Λεβέντης. Βέβαια, είναι ακόμα. Είναι. Δεν ξέρω, τον είδα στην φωτογραφία στην εφημερίδα. Ναι. Και το γνώρισα, είναι ο Μάκης. Είναι. Ήταν ένα καλό παλικάρι, κίνη παλικάρι. Επειδή μας ακούει, ξέρω πάρα πολύ καλά. Ότι εγώ είχα ένα αμάξι τότε, εκείνα τα χρόνια, Κωστάκη, είχα ένα αμάξι μια Mercedes 220. Ναι. Στο Βαρδάρι ήμουνα ο μεγαλύτερος γενικοτακτικτής. Έτσι, μπράβο. Κωστάκη μου, ναι, ναι. Ήταν φόβος και τρόμος. Ναι. Αλλά ο Μάκης είναι ένα καλό παιδί, είναι παοκτής, ξέρεις, φώναζε και σηκωνόταν από τον έκτο όροφο και ανοίγαν τα παράθυρα για τον ΠΑΟΚ. Ηγέτης. Και τον έλεγε και με έκανε ΠΑΟΚΤΙ. Εγώ ήμουν μεγαλύτερος από το Μάκη. Είμαι κοντεύω τα 80. Ναι. Τα περνάω τα 80, αλλά τέλος πάντων. Ναι. Να έχεις άλλα τόσα να ζήσεις. Ναι, ευχαριστώ πολύ, αλλά ναι. Σήμερα τι θα κάνουμε, ρε. Σήμερα πρέπει Κωστάκη. Να βγάλουμε αντίδραση. Με ποιον, ρε Κωστάκη, με τον προπονητή μας. Με αυτόν τώρα έχουμε. Οι παίκτες πρέπει. Άρα, Κωστάκη, εγώ ρίχνω 100% ευθύνη στον προπονητή και ένα. 70% τους παίχτες. Ναι. Είναι αγύμναστοι. Όταν κοιτάζει να πάει να πιτακώ στο Λαβράκι στη θάλασσα, είναι αγύμναστα τα παλικάρια. Το όνομά σας. Φώτη μου λέει. Φώτης. Κύριε Φώτη, η ευθύνη δεν μπορεί να είναι μόνο στον προπονητή ή μόνο στους παίκτες ή μόνο στον τεχνικό διευθυντή ή μόνο στο ιατρικό team. Μοιράζεται. Το πώς τη μοιράζει την ευθύνη ο καθένας είναι υποκειμενικό. Έχουν όλοι όμως μερίδιο. Σήμερα οφείλει ο κάθε ένας, ο προπονητής που έκανε και πολύ άστοχες δηλώσεις, οι παίκτες που πρέπει να βγάλουν αντίδραση. Όλος ο κόσμος ήταν εκεί. Δεν το έχουν, ρε Κωστάκη, 100%. Δεν το έχουν 100% πρέπει να βγει. Να πρεσάρουν, Κωστάκη μου. Ποιον είναι, εκείνος επίσης μπαίνει μέσα σαν να είναι καθηγής, σαν να κάνει να συζητήσει καφέ. Δυστυχώς. Περιμένει από το Λιμνιό και από τον Γιαννούλη. Πρέπει τώρα να βγάλουν αντίδραση. Είναι 13 μάτς. 13 μάτς. Κωστάκη μου, σήμερα ποιον θα βάλει το Χοντρέλα που τον πήραμε, τον είχαμε στο κέντρο, τώρα το βάλει σε τρεμπάκ. Το Βιερίνια. Ναι, το σκέφτεται να βάλει το Βιερίνια. Τον άλλο, το Χοντρό, πώς το λένε το. Α, στο κέντρο τον έβαζε. Τα χαφ. Όχι τον Πίσες βαλέτε. Στα χάφ. Όχι τον Πίσες βαλέτε, άλλος. Ένας άλλος, πώς το λένε. Τον Καντουρί. Τον Καντουρί. Όχι. Τον Αγκούστο. Τον Καντουρί, τον βλέπω και ανατριχιάζω. Ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα δούμε, κύριε Φώτη. Αγάπη μου, μακάρι να κερδίσουμε με 2-0. Αυτό είναι το σκορ που θέλουμε. Αλλά δεν μπορούμε, δεν έχουμε πνευμόνια. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε. Δεν φτάνουν τα πνευμόνια μου. Το ξέρω, αλλά πρέπει να πηγαίνουμε με πίστη. Ευθύνεται ο προπονητής. Έχει, ο προπονητής ευθύνεται 100% ο προπονητής από είναι αλαντού μαλαμάμ. Και οι παίχτες δεν είναι αγύμναστοι, είναι. Δεν μπορούν να πρεσάρουν. Και αυτό. Δεν υπάρχει έκρηξη, το έχουμε πει. Λοιπόν, έχουμε πει. Την καλημέρα μου, χάρηκα που γερός. Κάκωσα, δεν θέλω να μου βάλεις νούμερο. Να είστε καλά. Μου και αν το κερδίσω, δώσω όπου να είναι. Πείτε μου τα τρία τελευταία, κύριε Φώτη. 8:35 τελευταία. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου. Χαίρομαι όταν παίρνετε. Εύχομαι πάντα να είσαι ο λαλούμενος, να φωνάζεις. Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Μανάβης και τώρα που τον γνώρισα και από πιο κοντά, άνοιξε τα χέρια εκεί που ήταν και συναντηθήκαμε και σκέπασε όλη την αίθουσα. Εκεί στον Τζόρνταν το μαγαζί, άνοιξε τα χέρια και σκέπασε όλη την αίθουσα. Ένας άνθρωπος που δεν είναι στην πρώτη του νιώτη. Έτσι, αυτοί οι άνθρωποι γεννιούνται έτσι. Δεν γίνεσαι ηγέτης. Ούτε υπάρχει κάποια σχολή για να το διδάξει αυτό. Ξεκάθαρα. Έτσι. Και δεύτερος Μανάβης, δεύτερος στρατηγός, δεν υπήρξε ποτέ. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω το καταλαβαίνουμε. Και γύρισε στο σπίτι του και μας έκανε ευτυχείς και εμάς τους νεότερους. Εκεί που ανήκει, εκεί που μεγαλούργησε και έκανε γνωστή την κερκίδα του ΠΑΟΚ, το λαό αυτό στα πέρατα της γης. Στα πέρατα. Πάμε σε διάλειμμα. Θυμίζω ότι σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο σύστημα σιδερώματος. Ένα σύστημα Bosch με γεννήτρια.
από κάτω 180 ευρώ δώρο στην εκπομπή τώρα, στο 8-10, στους αθλητήριους, στο Zoom σου, αλλά και το μεσημέρι στο ποιος αυτός 1-0. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Μπουκάραμε! Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Zoom σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Να θυμίσω ότι υπάρχει ένας υπέροχος χώρος στον Εύωσμο, 25 Μαρτίου 79, ένα σύγχρονο μεζοδοπολείο, εστιατόριο, με καταπληκτικές γεύσεις, με υπέροχα πιάτα, με τη σφραγίδα του Γιάννη Φιντάνη, του ονομαστού σεφ, εκεί που αναλαμβάνει το μαγαζί και εταιρικές και διάφορες άλλες εκδηλώσεις, αραβώνες, γάμους και τέτοια πράγματα, με ζωντανό πρόγραμμα την Πέμπτη, αύριο θα δώσουμε τραπέζι αξίας 50 ευρώ. Κοφίνι, αυτός είναι ο χώρος που τα πάντα σου δίνει. Θα με θυμηθείτε όταν περάσετε από εκεί. Ο Τάσος τα έχει όλα εκλεκτά και όλα περιποιημένα, όλα φροντισμένα. Στην 25η Μαρτίου 79, στον Εύωσμο, τονίζω. Πριν πάμε στις 5 γραμμές στα λαμπιόνια που αναβοσβήνουν, να θυμίσω ότι σήμερα με τα τηλέφωνα και τα μηνύματα του διόρου μας, τον αθλητήριο και το ζουμουσού το πρωί, αλλά και το ποιος αυτός 1-0 το μεσημέρι, που θα παίξουμε και θα έχουμε και τον Κώστα Βασιλόπουλο στο δεύτερο μισάωρο, όλα αυτά τα μηνύματα θα μπουν για το υπερατού δώρο που κληρώνουμε σήμερα και είναι ένα σύστημα σιδερώματος Bosch με γεννήτρια από κάτω, με το σίδερο, ένα πράγμα, ένα υπέροχο δώρο αξίας 180 ευρώ δώρο κληρώνουμε σήμερα. Μπορείς και μέσα από το σταθερό τηλέφωνο δηλαδή να πάρεις μια δωράκλα στα 200 ευρώ. Υπέροχο μαραφέτη και όχι μάρκα με έκαψες. Δεν έχει τέτοια εξάλλου στην ηλεκτρονέ, το ξέρετε. Αυτά. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Ακούμε. Καλημέρα, 533. 533, πηγάδι, πολύ πηγάδι, βαθιά, Ζακ πηγάδι, κουστό. Πέριμενε. Πολύ κουστό, πολύ. Ξέρουμε. Έλα, τα Bluetooth θέλουν πέταμα. Τέλεια, άστο φίλε, άστο, δεν υπάρχει. Ξέρουμε ότι έχουν βάθος αυτά που λες. Λοιπόν, καλά, δεν μου λες, πήγες ναι. Δρομολόγιο, ήθελες ταξί και πήρες το 533. Δεν πήρα το 533, για το 533 ήταν στην Αγγλία διακδρομή, σωστά. Ο 533 έλειπε στην Αγγλία, λέω. Θα αρχώσουν από την Αγγλία για την πάρτι μου. Τιμωρήσε μόνο, βεβαίως, τιμωρήσε μόνο. Έλα. Σε χάνουμε, δεν σε ακούμε. Έλα. Τώρα, Θοδωρή, έλα. Τιμωρείσαι, είπες. Τιμωρείται με επίπληξη. Την επόμενη φορά κόκκινη κάρτα. Είναι Mrs. Next Match. Άμα δεν με πάρει. την επόμενη εσύ. Έλα. Για πες τώρα, λες να έχω τον κοροναϊό. Όπου πάω από πίσω γίνεται χαμός. Φεύγω από την Τούμπα, αρχίζεται ήττα σε ήττα. Πάω στο Λίβερπουλ, στο Άφιλ. Πάω επίσκεψη και βγάζω φωτογραφία με τους παίκτες. Και αρχίζουν από τριάρα σε τριάρα και διάρα. Ένα τρίμπαλο. Καμιά βόλτα από Πειραιά, αν θέλεις, τίποτα, κανένα δρομολόγιο, τίποτα, μικρολίμανο εκεί, αυτά. Ε? Πασαλιμάνι, λοιπόν, αυτά. Ναι. Άστα αυτά. Όποιος έρθει σήμερα στο γήπεδο, λοιπόν, αν δεν μπορεί να αντέξει τη στραβή, να μην έρθει. Ακριβώς. Μόνο αυτό θέλω. Ακριβώς. Όποιος δεν μπορεί να αντέξει, να κάτσει σπίτι του, καναπέ. Όποιος αγαπάει την ομάδα πραγματικά, δίπλα της. Να έρθει. Δίπλα. Τίποτα άλλο. Εμείς μαζί. Αν δεν βάλουμε ζωή. Και την κλήρωση, μπας και κάνουμε κάνα δώρο τη γυναίκα, κάνα σίδερο και την γλυκάνουμε. Έγινε, Θοδωρή. Για να πάμε και άλλο ταξιδάκι. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Ναι. Α, τέλειος. Πάρα πολύ περιεκτικός, πάρα πολύ λακωνικός, πολύ χαρακτηριστικός. Βεβαίως, γεια σας. Ναι. Χαίρετε. Καλώς το παιδί. Τι κάνετε, πως είστε. Καλώς το γαϊδουράγκαθο. Ρε μάλια. Δεν το έχω, φίλε, έτοιμο. Εδώ, έτοιμο. Φίλε. Ναι. Ξέρεις τι τριβελίζει το μυαλουδάκι μου το φτωχό όλες αυτές τις μέρες. Το νου σας, ρε μάλια. Το νου σας καλά. Το νου σας καλά, ρε μάλια. Δηλαδή, το καλά πηγαίνει στο νου σας, όχι στα καλά, ρε μάλια. Δεν πηγαίνει στα ρε μάλια, ρε. Έλα, Παύλε μου, σε ακούμε. Όλες αυτές τις μέρες τι στροβιλίζει το μυαλό μου. Τριβελίζει, πάρα δεν πειράζει. Δεν άκουσα. Όλο αυτό άραγε γιατί. Τέλος πάντων, παρακάτω, πρόεδρε, συνεχίζουμε. Ριμπλέ κάνουμε όταν η φάση είναι κρίση. Όλες αυτές τις μέρες που γίνεται όλος αυτός ο σασιρμάς, ναι. Και το ότι δεν παίζει καλά η ομάδα, μένα ξέρεις τι έχει βγει στο μυαλό μου.
Για πες. Ότι όλοι αυτοί οι παιχταράδες που πήραν πέρυσι το δίκαιο και φέτος έρχονται, αυτό το double το πήραν με τον Λουτσέσκου. Ο οποίος Λουτσέσκου τι ήθελε να κρατήσει όλους τους παλιούς παίκτες και να φέρει κανένα δικαίωμα, έτσι να χάμε να λέμε. Ναι. Σωστά μέχρι εδώ. Σωστά, βεβαίως. Ο Φερέα στην Μπράγκα τι ήτανε πριν γίνει πρώτος προπονητής? Στην υποδομών. Στους πιτσιρικάδες. Ναι, ναι. Στους πιτσιρικάδες. Έτσι. Βλέπω που εδώ πας. Πέρα με το που ναι. ήρθε, ναι. πόσα φιλικά έκανε με την ΚΑΠΑ 19. Έκανε. Πόσους πιτσιρικάδες κράτησε και δεν τους έστειλε. Κράτησε Μιχαηλίδη, κράτησε Μιχάη, που ήταν όλοι να φύγουν αυτοί εδώ με Λουτσέσκου. Ο Μιχάη δεν ήταν τις υποδομές, αλλά είναι σε ηλικία, ας πούμε, ναι. Δεκτό. Ήθελε να διώξει και τον Μίσιτς. Ναι. Να το στείλει κάπου δανεικό. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Δεν ήταν μέσα στα πλάνα του ο Μίσιτς. Πέμπτος. Ήταν ο... Ήτανε, Καντουρί, Καντουρί. Τέτοιος. Α, για ποιο λες τώρα, περίμενε, για τον Λουτσέσκου λες. Ναι. Γιατί λέγαμε για τον Φερέιρα που ήρθε το καλοκαίρι. Ναι, ναι. Σου λέω, ο Λουτσέσκου ποιος ήταν ένα στήλι. Ναι, 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 ναι. Δεν τον πίστευε πολύ τον Μίσιτς, τον είχε τέταρτη, πέμπτη επιλογή. Δεν τον πίστευε τον Μίσιτς. Εντάξει, τώρα μπροστά κοιτάμε, Παύλε. Μήπως όλο αυτό γίνεται γιατί ο Τίκιος θέλει να βάλει τους πιτσιρικάδες μέσα και να βγάλει κάποια παιδιά μέσα από το πράγμα του ΠΑΟΚ. Και ποιος, η απάντηση αυτός ένα μηδέν, αλλά ποιος τον εμποδίζει να βάλει το Γαϊτανίδη, ας πούμε, που τον έστειλε, ή να βάλει το Μιχαηλίδη σαν στόπερ ενώ δεν είχε βάζει τον Βιερίνια, ή να κρατήσει το Χατζηδιάκο που κάνει παπάδες στον Καραϊσκάκη, ή να βάλει, ας πούμε, παίκτες που διαπρέπουν με την ομάδα του Γκαρσία. Σταδιακά, εγώ δεν νομίζω. Μήπως όλο αυτό εδώ γίνεται από τους παλιούς τους παίκτες. Τι, δεν θέλουν οι παίκτες? Εμένα μπαίνει στο μυαλό μου αυτό. Παύλε, θα σου απαντήσω ευθέως. Γιατί με ρωτάει και κόσμος και inbox και κατηδίαν. Μήπως οι παίκτες, λέει, δεν θέλουν να παίξουν για τον προπονητή. Οι παίκτες, ακόμα και αν δεν θέλουν να παίξουν, αγαπημένε μου Παύλε, για τον προπονητή, ας παίξουν. Για τον πρόεδρο που τους τα έχει όλα τακτοποιημένα, για τον κόσμο που είναι εκεί βρέξει χιονίσει, για την υστεροφημία τους, για τη φανέλα και το έμβλημα. Δηλαδή ακόμα και αν δεν υπάρχει ψυχική επαφή, που εγώ σου λέω ότι δεν υπάρχει με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν βρεθήκαμε ποτέ. Είναι δύο γραμμές παράλληλες. Κάνει μπαμ πλέον. Τι να κρυφτούμε, να σας πω κάτι άλλο. Ακόμα και αν είναι έτσι, δεν οφείλουν να παίξουν για αυτόν τον άνθρωπο που είναι εκεί και τους αγκαλιάζει έξω από το γήπεδο, που στα έχει όλα τακτοποιημένα, πλουσιοπάροχα, τα πριμ, τα εισιτήρια, τις βίλες τους, τα πάντα, είναι θεοί. Δεν οφείλουν, Παύλο. Έτσι δεν είναι. Οπότε, σε ρωτάω, άντε δεν θες να παίξεις γι' αυτό. Οπότε δεν είναι μόνο προπονητής. Για μένα τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν οι παίκτες. Είπαμε, Παύλε, ο καθένας το καταμερίζει όπως θέλει. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι φταίει μόνο η μία πλευρά. Δεν γίνεται να φταίει. Δεν είπα εγώ ότι φταίει μόνο η μία πλευρά. Δεν το είπα για σένα. Και αυτός έχει κάνει πολλά λάθη. Δεν το είπα για σένα. Λέω. Έτσι, ο καθένας το βλέπει υποκειμενικά. Ναι, αλίμονο. Μεγάλη Άντζελα. Παύλε, δώσε τρία τελευταία ψοφία να σε βάλω. Γιατί έχουμε δωράκλα. 988. Σε φιλώ. Σε χαιρετώ. Φιλιά. Γεια σου, Παύλε. Φιλιά στην μπλε φιλή. Έτσι, παιδιά. Ο καθένας άλλος γίνει και λέει 100% ευθύνη στον Φερέιρα που αυτοί οι παίκτες που πέρσι τα πήραν όλα, φέτος δεν τους έχει εμπνεύσει. Άλλος λέει ευθύνη μόνο στους παίκτες. Γιατί δεν γουστάρουν τον προπονητή και δεν παίζουν και σέρνονται. Άλλος λέει φταίει το μεταγραφικό σχεδιασμός γιατί δεν του πήραν αυτούς που ήθελε ή γιατί κρατήσαν τα συμβόλαια τα μεγάλα και κάθονται παίκτες στον πάγκο και παίρνουν εκατομμύρια. Και να ο Χατσερίδης και να ο Βέρμπλουμ. Άλλος λέει φταίει. Δηλαδή ο καθένας, αυτό είναι τελείως υποκειμενικό, παιδιά. Δεν γίνεται όμως να φταίει μόνο ένας. Αυτό είναι ξεκάθαρο, νομίζω το καταλάβαμε, έτσι. Σήμερα όμως δεν εξετάζουμε αυτό. Σήμερα μαχαίρι στα δόντια, φλόγα στα μάτια, σφιγμένες γροθιές, λαρίγκια κρεμασμένα και πάμε να πάρουμε το μάτς, πάμε να πάρουμε την πρόκριση από σήμερα, γίνεται. Αυτό και να είναι η απαρχή για συνεχόμενες νίκες στα play-offs. Εμείς το πιστεύουμε όμως, πρέπει να το πιστέψετε κι εσείς. Απλά, καλημέρα. Ελά, ακούστε, καλημέρα. Καλώς τον, ναι. Καλώς τις αίρες, τις τιμημένες. Γράψτε 2-3 γιατί θα πάρω φόρο να μην ξεχάσουμε. Έλα, αγόρι μου. Ξέρεις τι πρέπει να έχουμε σήμερα εμείς όσοι θα πάμε στο γήπεδο, Κωστή?
Φαρικίτιδα, φαρικίτιδα μετά το μάτς. Σωστό, θετική άβρα, αυτό. Αυτό. Και φωνή. Αυτό θέλει. Όλο το γήπεδο να φωνάζουμε σήμερα, όχι μόνο οι τέσσερα. Όλοι, όλοι, σήμερα όσοι πάμε... Όσοι πάμε στο γήπεδο να μην μπει η γλώσσα μέσα, φίλε. Αυτό. Λαρίγκι κρεμασμένο στο κάγκελο. Όλο το γήπεδο, όλο το γήπεδο, επαναλαμβάνω, φίλε. Έτσι. Και δεν με νοιάζει τι δεκάδα θα κατεβάσει. Θέλω να κατεβάσει γρήγορους παίκτες και σε αυτή να είναι μέσα ο Μάτος, φίλε. Πιστεύω θα έχει και Μάτος, πιστεύω θα έχει και Πέλκα στο 10. Εγώ δεν θα έβαζα το Βιερίνια στόπερ. Φιλότιμος ο αρχηγός, ναι. Βάλε το Μιχαηλίδη. Βάλε το Μιχαηλίδη. Ρίξε το παιδί που ακούμε εξαιρετικά πράγματα για αυτόν, αφού είναι αριστεροπόδρο στόπερ και ξέρει και μπάλα. Ναι. Ρίχτον. Αναρπάξει την ευκαιρία. Δώσ' του. Ο Τουρσουνίδης θυμάσαι πως μπήκε, φίλε, και έπαιξε. Το ναι. Θυμάσαι. Λέω τώρα τον Τουρσουνίδη, τυχαία μου ήρθε ένα παράδειγμα, ας πούμε. Ο Γιώργαρος. Δώσ' του την ευκαιρία. Αν μιλούσε τον εσύ, τι έλεγε να βάλει στο παιδί, μπορούσε να το θυμηθεί. Δεν πειράζει. Όχι. Μα μου λέει κάποιος, Στέλιο. Μου λέει κάποιος εχθές, εκεί στο παιδικό σταθμό. Λέει, Κωστή, και άμα τον κάψει, ρε παιδιά, ακόμα και το κάψιμο, ακόμα και το λάθος που μπορεί να κάνει ο νέος παίκτης. Ο χαρακτήρας που θα χρειαστεί να βγάλει η αντίδραση για να το διορθώσει αυτό το πράγμα θα τον κάνει μεγάλο παίχτη. Θα του διαμορφώσει το χαρακτήρα. Θα τον κάνει πιο ατσάλινο. Θα τον κάνει πιο ψύχρεμο. Ακόμα και αυτό είναι μέσα στη διαδικασία, ρε παιδιά. Έτσι λέω εγώ τώρα. Και άμα κερδίσουμε στη μια προσωπική μου μαχία και πάρει τα πάνω του. Αυτό φίλε, φτερά στα πόδια. Ψυχολογικά καλά. Φτερά στα πόδια, αφού δεν έχει άλλον τώρα. Βάλ τον μέσα, ρίξ τον. Είτε αυτόν είτε τον Μιχάη, δεν έχω κανένα θέμα. Με όποιον από τους δύο. Πολλοί παίκτες και δει στη θέση του τερματοφύλακα έχουν αρπάξει ευκαιρίες από ένα τραυματισμό γιατί αλλιώς δεν θα παίζανε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και αυτός τώρα είναι η ευκαιρία του. Μπες μέσα και δείξε. Ακριβώς. Μα δεν μπορείς τώρα το Βιερίνια, ρε παιδιά, να το μετατρέψεις σε στόπερ. Φιλότιμος ο αρχηγός, ψυχή, ναι, αυτά. Δεν μπορεί τώρα να τρέχει εκεί το να μαρκάρει τον κάθε παίκτη στον άξονα. Α, το βάλουμε και το τερματοφύλακα, μα είναι ρε. Μα δεν γίνεται, ρε παιδιά. Σε παρακαλώ. Βάλουμε και το τερματοφύλακα. Σε παρακαλώ. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που. Αυτό που. Άκουσα ότι το σκέφτεται πάλι με τον Βιερίνη, ελπίζω να μην κάνει αυτό το λάθος. Τέλος πάντων, αυτός αποφασίζει εμείς, ό,τι και να πούμε. Και αυτό που έπαθε σήμερα με τα πουλιά ήταν ο Σαγκελάριος, αυτός ο μεγάλος κωμικός που έγραψε όλες αυτές τις απίστευτες ταινίες. Ναι, φοβερός. Και παντούσε με έναν άλλο φοβερό στο Σύνταγμα και τον κουτσούλησε ένα περιστέρι. Ναι. Και έβριζε ο άλλος και του λέει ο Σαγκελάριος να ευχαριστήσει τον Θεό που δεν έδωσε φτηρά στις αγελάδες, λέει. Φοβερός! Γεια σου Στέλιο! Φοβερό, φοβερό. Λοιπόν, αυτοί οι τέσσερις που είναι μέσα. Αυτοί και γεια σας. Ναι! Παρακαλώ! Παρακαλώ, παρακαλώ! Ναι! Δεν θέλει, δεν θέλει. Πάμε εδώ. Πάρα πολύ ωραίος ο εξωγήινος. Πάμε εδώ στους δύο. Ναι! Καλημέρα! Ναι! Τρεις έριξες. Δεν θα μιλήσεις? Δεν θα μιλήσεις. Πάμε εδώ. Ναι! Α, παιδιά, τέσσερις. Αυτός τώρα που θα βγει έχει ρίξει τέσσερις. Ναι! Πάμε! Πω, πω, φίλε, τι καρατιές είναι αυτές! Τι τάκλινγκ στην καροτίδα! Τι κολονοσκόπηση ραδιοφωνική! Όλα, να δεις. Σε παίρνω δίπλα στον Εύρο, στο ποτάμι. Ναι! Ανεβαίνω πάνω, είμαι ο Σκούφος. Πέρασα γιατί ακούω από ιντερνετικό ραδιόφωνο, πέρασα γιατί με προλάβω. Και πήρα πιο πολύ για να σου πω ότι μόλις είδα το λεωφορείο του Ολυμπιακού, της ΠΑΕ, ναι, με ένα περιπολικό από μπροστά να κατεβαίνει προς τα κάτω, προς τα νότια. Πρέπει να ήταν η βοήθεια που έστειλε ο Αντρόβολος τον Κούλη. Μάλιστα. Πάλι έχει τους μπράβο του Κούλη πάνω. Μάλιστα. Πιθανόν. Αυτό έτσι πήρα κατά βάση, αλλά δεν περίμενα να βγω. 268 για το υπέροχο δώρο που βγάζεις, άσχετο αυτό, μια και θυμήθηκα τους άλλους που τα λέγανε στην αρχή. Τέσσερις έριξες, είναι το μαρκάρισμα της 20ετίας, τέσσερις γραμμές, δεν έχει ξαναγίνει αυτό, τρεις, δύο, ναι, θυμάμαι, αλλά τέσσερις με μία, είναι ντόμινο φίλε, είναι ντόμινο, είναι καρατιά, τι να πω, στο ηλεκτρονικό που παίζαμε. Την επόμενη μέρα για να βγάλω γραμμή για την επόμενη, το ξέρεις αυτό, το κάνουμε πολύ άλλο να μην πω τίποτα παραπάνω για το παιχνίδι, μόνο νίκη. Δυστυχώς για ακόμα έναν αγώνα κυπέλο η δουλειά δεν μου επιτρέπει να βρίσκομαι στο κήπεδο. Με τον Παναθηναϊκό που ήταν στην Ιταλία, άρα τώρα θα κερδίσουμε. Θα είμαστε εμείς, θα είμαστε εμείς, μη στεναχωριέσαι. Το ζήτημα το διαρκέσιμο θα είναι, οπότε μια χαρά. Φιλιά! Γεια σου αδερφέ μου. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Είπα, 0 πίσω, 2 μπροστά. Πάμε, τελευταίες 2. Ναι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί, προτελευταίος ξενοφώνες ή κλείνει σήμερα την ορχήστρα.
Ο Εφρέμ, ναι. Α, έλα ρε Εφρέμ, σε μπέρδεψα με τον Ξενοφόντα. Έλα Εφρέμ. Έλα μόρι μου, έλα. Καλημέρα, έχουμε και καιρό να μιλήσουμε. Λίμπερο 107,4 Εφρέμ. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν. Δικό σου ο σταθμός, δικό σου. Θα πω, μ' αρέσει. Θα πω δύο λόγια, μόνο δύο λόγια. Ναι. Μέσα μου, εδώ και κάποιους μήνες, έχω αλλάξει το σύνθημα. Ναι. Εμείς μαζί για μια ζωή και λέω, το έχω πει ξανά, ναι. Εμείς μαζί για... από την αρχή και για πάντα. Σωστό. Λοιπόν, ναι. Και θα πω και κάτι τελευταίο. Εμάς, και μιλάω για μένα, γενικώς για την οικογένειά μου, για μένα και τον αδερφό μου συγκεκριμένα, εμάς, ναι. Ο μπαμπάς μας, τα τέσσερα γράμματα μας τα έκανε τατουάζ. Αλλά όχι απ' έξω, μας τα έκανε τατουάζ από μέσα. Στην ψυχή, στο μυαλό και στην καρδιά. Ποτέ, αδερφέ. Στην ψυχή, στο μυαλό και στην καρδιά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Η ζωή μας είναι ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Η ζωή μας είναι ΠΑΟΚ, η ζωή μας είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μας. Πείτε το, δεν με ενδιαφέρει. Με όποια σειρά θέλετε. Ό,τι και να το πείτε θα το δεχτώ. Ό,τι να μου πείτε θα το δεχτώ. Χθες είδα τόσα σκυμμένα κεφάλια, τόσο στενοχώρια, που κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος που αυτή η ομάδα του καθορίζει το χαμόγελο, την όρεξη, τη διάθεση. Για μια ακόμα φορά το κατάλαβα, όχι τώρα. 21 χρόνια που είμαι πίσω από το μικρόφωνο το καταλαβαίνω. Δεν είχατε όρεξη ούτε να μιλήσετε χθες. Η ζωή μας είναι πάω. Τέλος. Ακριβώς. Ακριβώς. 363. Σε φιλώ, σε χαιρετώ. Γεια σου Εφραίμ. Ζουμουσού αδερφέ μου. Ζουμουσού. Φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Κλείνεις εσύ, ναι! Έλα ρε Κωστάκη. Όχι ρε Βαλανιδωράκη. Έλα ρε φίρμα. Στο τέλος κλείνεις εσύ φίλε λαϊκός. Β' πρόγραμμα. Λοιπόν, είχα σκοπό να μην σε έπαιρνα σήμερα, δυστυχώς, γιατί σου το είχα τάξει ότι μετά το μάτς του κυπέλου. Όχι ρε, όμως, είχα λάσει τα γούρια. Όμως, Κωστή μου, ναι. Αυτό που άκουσα προχτές από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, το πικραμένο κόσμο του ΠΑΟΚ, βαριά του ΠΑΟΚ, η φανέλα και άντε παραπέρα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω είναι... σήμερα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε μάτς. Τα είπαμε για το μάτς της Ξάνθης. Τώρα το μυαλό πρέπει να είναι μπροστά, Βασίλη μου. Πρέπει να είναι εκεί. Σίγουρα, απλά ο Παοξίδες δεν γίναμε από τους τίτλους. Παοξίδες γίναμε γιατί το πίστεψαμε και τον αγαπάμε. Λοιπόν. Και τα παιδιά αυτά που φώναξαν το σύνθημα δεν το λένε επειδή χάνεται τίτλος. Το λένε επειδή θέλουν να βλέπουν πάθος, τρέλα σε κάθε διεκδίκηση. Φλόγα. Θα σου πω μόνο μία κουβέντα. Αυτό μόνο, έτσι, έτσι. Τα παιδιά που το είπαν αυτό στην Κερκίδα πονάνε πάρα πολύ. Φυσικά. Και πονάμε το ίδιο όλοι μας. Φυσικά. Δεν θέλω φυσικά. Να κατηγορήσω κανέναν, φυσικά. Όμως θα πρέπει να συμμορφωθούν. Δεν είχε σκοπό να σε πάρω. Όπως αυτά που διαβάζω στα site εδώ πέρα, δεν ήθελα να πάρω καταρχή για τον ΠΑΟΚ, ήθελα να πω για μερικούς κερβελέδες, γιατί και τη λέξη αυτή την έχεις αναφέρει και εσύ, για μερικούς κερβελέδες του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι παίζουν με την, πώς τα λέει, τα σύνορα της χώρας μας. Θέλαν εξηγήσεις γιατί έχουμε βάλει φράχτες, θέλουν εξηγήσεις από το λιμενικό γιατί τους επιστρέφουμε πίσω, ενώ όταν μπαίνουν μέσα και βιάζουν και κακοποιούν κόσμο και είναι εκκλησία. Λυπάμαι πάρα πολύ, γιατί θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να μην δίνουν πάτημα στους απέναντι τους αλλόθρησκους και μας κάνουν αυτοί ό,τι θέλουν. Παιδιά, μόνο ενωμένοι παντού και όχι μόνο στο ΠΑΟΚ αλλά και σε εθνικά ζητήματα θα πρέπει να είμαστε μια γροθιά. Γεια σου, Βασίλη. Την καλημέρα και την καλή επιτυχία στην ομάδα μου. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Θέλω να πω ότι χορηγός δεύτερης ώρας είναι η Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750, εξαιρετικά πεντανόστιμα φαγητά, καυσόξυλα φυτάς, Όλγας 206, υπέροχα τα λέμε και το μεσημέρι, με τον Κωνσταντίνο Φυτά, Χαλβάς Λουκάς, υπέροχος με τη συνταγή του παππού από την Κωνσταντινούπολη, φτιαγμένη στο χέρι, 76-43-62, τηλεφωνήστε, ενημερωθείτε, μπείτε και στο www.lukas.gr να δείτε τα σημεία πώλησης του εκλεκτού 14 γεύσης που εξάγονται σε πάμπολες χώρες. Και να θυμίσω ότι στο Βεργίνα Θέατρο Χατζηγιάννης και Ασλανίδου σε ένα καταπληκτικό πρόγραμμα με ντουέτα υπέροχα, πρώτη φορά συναντιόνται στη σκηνή και γίνεται χαμός, χαμός. 491-291 προπόληση εισιτηρίων όλο το 24ωρο και ticketservice.gr και στα καταστήματα Public. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα έρθουμε και στις 2 να τα πούμε αντάμα για την εκπομπή «Ποιος αυτός ένα μηδέν» και εκεί όλα αυτά τα μηνύματα που έχετε στείλει στο 810, όλα αυτά τα
τηλεφωνήματα που έχουμε κρατήσει τα ονόματά σας και τα τρία τελευταία ψηφία θα μπουν στην κλήρωση για το σπουδαίο δώρο από την Electronet, το σύστημα σιδερώματος με τη γεννήτρια και τα σούξου μούξου και τα σχετικά. Σας φιλώ γλυκά στη μούρη. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έρχονται τα ψυχητριάκια μας. Έρχεται Κόλκας Μπατμανίδης. Bye, bye, bye.